Στον ΠΑΟΚ ακόμη πανηγυρίζουν. Ο κόσμος, έτσι. Γιατί ο Λουτσέσκου έχει μαζέψει τους παίκτες του που συμπεριφέρονται σαν να μην έβαλαν ποτέ 4 γκολ στο Φάληρο. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι για την ίδια την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν με αγωνία την απόφαση της Εφέσεων, καθώς έτσι θα επισφραγίσουν τη διαφορά των 4 και 5 βαθμών που έχουν από τους άλλους 3 μεγάλους. Στην ΑΕΚ είναι οργισμένη, αλλά και δικαιωμένη από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για παραπομπή του διαιτητή Τσαγκαράκη, ο οποίος δεν έδωσε το πέναλτι στον Λιβάη Γκαρσία στο μάτς με την Κηφισιά. Και στον Ολυμπιακό, που επίσης φυσικά περιμένουν με αγωνία το αποτέλεσμα της Έφεσης, προσπαθούν να τα συνταχθούν μετά το κάζο της Κυριακής. Και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την στήριξη στο πρόσωπο του Μαρτίνεθ, την πραγματική στήριξη, γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όμως και για τους 4 υπάρχει προτεραιότητα της Ευρώπης, μια κρίσιμη εβδομάδα με παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με την Ελένη Μπούτου ή την Ελένη Τσέλσι, αν προτιμάτε σήμερα, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12. Μαζί μας ο Αλέξης Πυρόπουλος, ο Γιώργος Φραδελάκης, ο Χρήστος Σταθόπουλος, ο Κώσης Μανολιουδάκης, ο Σταύρος Καζαντζόγλου, ο Τόλης Κοντιάς και ο Κωνσταντίνος Τσίψιος, για να ξεσκονίσουμε την επικαιρότητα. Στην τεχνική υποστήριξη και στη ρύθμιση των ήχων, ο Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαριλίζα Αγόρα. Η εκπομπή μας είναι και σήμερα χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε παρεούλα λοιπόν μέχρι τις 12. Καλημέρα, κυρία Μπούντου. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα σε όλους. Δεν γινόταν να μην δούμε αυτό το μάτς χθες. Δεν γινόταν να το χάσουμε αυτό το μάτς. Όχι ότι είχε ελπίδες η Τσέλσι, αλλά εκ του αποτελέσματος, νομίζω ότι όποιος έχασε αυτό το μάτς είναι πολύ κρίμα. Κάναμε την Premier League. Στο Ελένη Τσέλσι ακούς καλύτερα? Δεν ακούω καθόλου καλά σε αυτό, γιατί το μυαλό μου πάει αλλού, δυστυχώς. Αλλά δεν μπορώ να κρύψω έτσι τα συναισθήματα για αυτή την μπλε ομάδα του Λονδίνου. Από ό,τι μου είπε, είσαστε 2-3 Τσέλσι στο γραφείο, οπότε γεμίζετε ταξί κανονικά. Κοίταξε, δεν είστε περισσότεροι εδώ οι κόκκινοι που περιφέρεστε ανάμεσά μας. Η αλήθεια είναι. Θα σε συλλάβουν για ασέβεια. Να σου πω κάτι, εμείς πήγαμε στους μπλε γιατί δεν θέλαμε να είμαστε της μοδός που λέτε. Δεν καλά, εγώ, να δεν, εγώ δεν ήμουν της μόδας, το έχω πει. Και πολλά παιδιά που έγιναν Λίβερπουλ δεν έγιναν στην παντοκρατορία της Λίβερπουλ, έγιναν αργότερα. Όπως εγώ δεν έγινα στην παντοκρατορία της United με τον Σερ Άλεξ, έγινα πολύ νωρίτερα. Να σου πω ότι. Ναι. Καθένας είναι ό,τι θέλει, μωρέ, σιγά. Ναι, δεν το συζητάμε. Και πόσο ωραίο είναι που στο εξωτερικό μπορούμε να κάνουμε. Για τις ομάδες του εξωτερικού, μάλλον, μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη καζούρα, έτσι, με μεγαλύτερη ευκολία. Σωστά. Τουλάχιστον εμείς που έχουμε την επαγγελματική ενασχόληση. Λοιπόν, σήμερα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα δύο διευθυντών. Δημιουργήθηκε χθες στον αέρα του Λίμπερο. Ανάμεσα στον Γιώργο Ζαγορά, τον διευθυντή του Λίμπερο, και τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, τον διευθυντή του SDNA. Θέλω να σου πω ότι προκάλεσες χάος. Με το πόλ σου, το πρωινό σου. Έτσι κυνηγήθηκες το μεσημέρι στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγορά, κυρίως από τον Γιώργο Ζαγορά αλλά και από τον Βασίλη Παπαθεοδόρου, λοιπόν, για το γεγονός ότι επέλεξες το πόλ την επομένη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, έτσι, του θριάμβου. Έδωσα χθες την απάντηση. Η εκπομπή είναι της Μπούντου και αυτή επιλέγει πότε θα μπαίνει το κάθε πόλ. Εσύ κυνηγήθηκες. Εγώ δεν. Εγώ κυνηγήθηκα, ναι. Σιγά μην τα βάλουν με σένα. Εσένα σε σέβονται, γυναίκα είσαι. Είναι και αυτό. Εμένα δεν με σέβονται. Μεγάλος άνθρωπος. Θέλω να σου πω, Βασίλη, ότι αυτό το πόλ κράτησε όλη την ημέρα. Άρεσε πάρα πολύ και στους συμπολίτες στην εκπομπή που ακολουθεί μετά από εμάς. Και μάλιστα ήταν όλοι έκπληκτοι για το γεγονός ότι πήγαινε 50-50. Ήταν πολύ ωριακά τα πράγματα. Και τελικά βγήκε 52-48 να φύγει ο Λουτσέσκου, να μην τον ανανεώσω ΠΑΟΚ. 50, να μείνει. Νομίζω οριακά να μείνει. Οριακά. Βέβαια. Δεν ξέρω, γιατί ήμουν έτοιμος να βάλω σήμερα καινούριο πόλ Κλόπι Γκουαρδιόλα για τον ΠΑΟΚ μετά από την αποπομπή εντός εισαγωγικών του Λουτσέσκου. Αλλά έχω κάτι καλύτερο. Θα λύσω την απορία που δημιουργήθηκε στον αέρα του Λίμπερο χθες. Ρωτάει ο Ζαγόρας τον Παπαθεοδόρου. Ποιον θεωρείς καλύτερο προπονητή, τον Λουτσέσκου ή τον Γιοβάνοβιτς? Ο Βασίλης αρχίζει να πετάει μία την μπάλα ράουτ, μία στο κόρνερ, μία από εδώ, σύμφωνα με τον Γιώργο, έτσι. Οπότε λοιπόν εγώ σήμερα κάνω το πιο απλό. Το poll είναι ένα. Απευθύνομαι στον social manager της εκπομπής. Αν μας απαντήσει ο κόσμος, ποιον θεωρεί καλύτερο προπονητή, το και γιατί είναι μεγάλη κουβέντα βέβαια, τον Λουτσέσκου ή τον Γιοβάνοβιτς. Τόσο απλά. Θα βγει μετά ο Σταύρος Καζαντζόγλου και πού θα κρυφτεί, δεν ξέρω. Εγώ θα έβαζα poll
στο Πολ θα έβαζα και τον Αλμέιδα. Δεν θα έβαζα τον Μαρτίνεθ, γιατί δεν είναι δίκιο να προσθέσω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόλις λίγους μήνες στην Ελλάδα. Θα έβαζα και τον Αλμέιδα. Μου είπε όμως ο social manager της εκπομπής ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο. Μέχρι δεν δύο έχουμε επιλογές. Τρίτη δυνατότητα. Ναι. Άρα λοιπόν επιλέγω να δώσω συνέχεια σε αυτό που έφερε σε αντιπαράθεση τους δύο διευθυντές χθες στην εκπομπή τους. Έτσι ακριβώς, γιατί λοιπόν, πολύ διπλωματικά και οι δύο απάντησαν. Εδώ θέλουμε ξεκάθαρη απάντηση. Κοίταξε, δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση και δεν μπορώ να επηρεάσω κανέναν στο Πολ. Σοβαροί να είμαστε. Κάθε προπονητής μπορεί να ταιριάξει τέλεια σε μια ομάδα και σε μια άλλη να μην ταιριάξει. Τώρα έχουμε να κάνουμε με δύο πολύ επιτυχημένους ανθρώπους στη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ας κρίνει ο κόσμος, ας δώσει εκείνος την απάντηση, να βγάλει και ψωμάκι για την εκπομπή του Αγόρα στις 2 η ώρα, ποιον θεωρεί καλύτερο προπονητή. Η πλάκα είναι τώρα ότι θα μπουν όσοι ψήφισαν χθες αρνητικά για τον Λουτσέσκου για να ψηφίσουν ότι είναι καλύτερος από τον Γιωβάνοβιτς. Θυμήστε αυτό που αν σου λέω. Και οι δύο προπονητές νομίζω ότι ταιριάζουν άψογα στις ομάδες τους. Δηλαδή ακριβώς, και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό και ο Ράσβαν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Κατά κάποιον μαγικό τρόπο και οι δύο νομίζω ότι ανταποκρίνονται και έχουν κουμπώσει πολύ καλά στις δύο ομάδες. Αν τους αλλάξεις πάγκους, ναι, μπορεί να μην κουμπώσουν. Δηλαδή ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό και ο Γιωβάνοβιτς στον ΠΑΟΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι πολύ επιτυχημένοι στη δουλειά τους, όπως και ο Αλμέιδα. Εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές το Πολ δεν έχει και αυτή την ξερή σημασία να πούμε αν ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Έχει να δούμε να βάλουμε και λίγο τον κόσμο στη συμμετοχή. Πες επίσης, Ελένη. Βεβαίως, γιατί μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να ψηφίσουν τον Λεωνίδα Βόκολο, τον Ματίας Αλμέιδα, τον Μαρτίνεθ, που είχε μία κακή μέρα στη δουλειά. Όλοι εσείς λοιπόν που θέλετε να πείτε το κάτι διαφορετικό, που θέλετε γενικώς να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, FM κενό, οτιδήποτε θέλετε να γράψετε στο 54222 και βεβαίως στο Instagram της εκπομπής ψηφίζετε, γιατί το poll ξεκίνησε ήδη να τρέχει. Λοιπόν, ένας προπονητής που λατρεύουν οι ΠΑΟΚτζίδες και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο και σαν παίκτη συνεχίζει να κάνει ωραία πράγματα με τον Πανσεραϊκό. Η ομάδα του Παύλο Γκαρσία γύρισε χθες το μάτς με τον Όφη. Ο Πανσεραϊκός έχει 12 βαθμούς και θα σου έλεγα, Ελένη, ότι μαζί με τη Λαμία που έχει 15 και τον Όφη που έχει 13, είναι ομάδες που ξεχωρίζουν από την ελληνική περιφέρεια. Ο Πανσεραϊκός δίνει την αίσθηση ότι ήρθε για να μείνει. Και είναι ωραίο να βλέπεις ομάδες της περιφέρειας και με κόσμο. Και με ωραίες ομάδες, ωραίο υλικό, ωραίους παίκτες, ομάδες που δείχνουν ότι δουλεύονται καθημερινά και εξελίσσονται. Και η Λαμία δείχνει μια πολύ δουλεμένη ομάδα και ο Πανσεραϊκός δείχνει ότι είναι μια ομάδα στην εξέλιξή της με έναν νέο προπονητή, αλλά πολλά υποσχόμενο για τον Παμπλο Γκαρσία, έτσι. Έναν μεταμορφωμένο Παμπλο Γκαρσία προπονητικά και σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Δηλαδή η εικόνα που έχω εγώ από τον Παμπλο Γκαρσία με την εικόνα που βλέπω από την τηλεόραση, που βλέπω τον προπονητή Παμπλο Γκαρσία, απέχει πάρα πολύ. Εγώ μπορώ να σου πω, μάλλον πρέπει να στο έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ότι πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είναι δίδυμος αδερφός του, ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός. Δεν έχει καμία σχέση με τον Γκαρσία που ξέραμε ως ποδοσφαιριστή, με αυτό το aggressive στυλ που έβγαζε, καμία σχέση με τον Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, που πολλές φορές χτυπιόταν, να το πω έτσι κοινικά. Είναι ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι προσπαθεί να χτίσει. Και καλά κάνει την καινούργια του καριέρα με ένα διαφορετικό τρόπο, με ένα διαφορετικό υλικό. Να σου πω την αλήθεια. Για μένα αυτό είναι καλό. Είναι κακό. Να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, χθες ακούγοντας τις δηλώσεις του και γνωρίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο το χαρακτήρα του, νομίζω ότι έχει ένα κοινό με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Θα μου πεις τώρα πάλι την ίντρικα βάζει, Ελένη. Ράσβαν Παμπλο Γκαρσία. Καλά, αυτό πάει μόνο του, λοιπόν, παιδί μου. Είναι φούστα μπλούζα είναι αυτό. Νομίζω ότι και οι δύο ποντάρουν πάρα πολύ στο γκρουπ, στον εγωισμό των παικτών. Δηλαδή, πολύ καλή η τακτική, το που θα πρέπει να κινείται ο καθένας, αλλά είναι περισσότερο από προπονητές. Τι εννοώ, είναι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα στους παίκτες. Χθες έλεγε ο Χατζηστραβός, αν δεν κάνω λάθος, ότι και ο ίδιος. Ένα παιδί που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Και εξαιρετικό γκολ. Κολλάρα έβαλε χθες. Ακριβώς. Ένα παιδί ο οποίος είναι από τις Σέρες, πολλά χρόνια στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και ένα παιδί άτυχο με πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, αλλά ευτυχώς τα έχει αφήσει όλα πίσω του και κάνει αυτή την ωραία σεζόν που βλέπουμε με τον Πανσεραϊκό. Παρένθεση για τον Χατζηστραβό, έλεγε και ο Παμπλο χθες ότι ζητώ συγγνώμη, κάπως έτσι το έθεσε, από τους παίκτες που είναι στον πάγκο και περιμένουν την ευκαιρία τους να παίξουν. Και αυτό λέει πολλά για το πώς τους προσεγγίζει και πώς τελευταία φορά που ζήτησε συγγνώμη ο Παμπλο Γκαρσία πρέπει να ήταν 5 χρονών, την προηγούμενη μάλλον. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Πόσο διαφορετικά κινείται ο προπονητής Παμπλο Γκαρσία. Πόσο την έχει δει αλλιώς. Εμένα μου αρέσει αυτή η εκδοχή, μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζεσαι ότι μετά από αυτή, συγγνώμη, να εμφανιστεί ο Ντιόγκο και να πει από μένα δεν ζήτησες ποτέ. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, θα μου πεις ξεχνιέται. Γιατί δεν ξεχνιέται. Αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Δεν μου λες κάτι. Συγκινήθηκες εσύ
από τα 4 γκολ του ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Γιατί ο Ντέμις Νικολαίδης, για παράδειγμα, δεν συγκινήθηκε. Ναι, δεν συγκινήθηκε. Τον άκουσα, η αλήθεια είναι, χθες. Εγώ συγκινήθηκα. Μου πέρασε. Δηλαδή, πόσο έπρεπε, κατά τη γνώμη του Ντέμι, πόσο έπρεπε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό για να δημιουργηθεί αυτή εντός αγωγικών συγκίνηση? Γιατί μου φαίνεται ότι ο Ντέμις είναι πολύ υπερβολικός. Είπε ότι δεν με συγκινεί, λέει, δεν με συγκινούν τα 4 γκολ. Και ότι, αν κατάλαβα σωστά, γιατί δεν την είδα την εκπομπή, εσύ μου μετέφερε κάποια πράγματα, ότι δεν πρόκειται για κάποιο προπονητικό θρίαμβο, ότι δεν έχουν παίξει τεράστιο ρόλο οι προπονητές στο μάτς. Λέει επί της ουσίας ο Ντέμις ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ περίμενε τον Ολυμπιακό να δει πώς θα παίξει. Και ο Ολυμπιακός έπαιξε όπως ακριβώς ήθελε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Δηλαδή, τι έκανε ο Ολυμπιακός? Δεν πίεσε καθόλου, δεν πίεσε μπροστά. Ψηλά. Ακριβώς. Του έδωσε χώρους, κινήθηκε σε ένα πολύ αργό τέμπο και αυτό ήταν το βούτυρο στο ψωμί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε την υπέρβαση σύμφωνα με τον Ντέμι. Δεν έδωσε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, φταίει ο ΠΑΟΚ? Μήπως έπρεπε ο Λουτσέσκου να πάει στο Μαρτίνεθ και να του πει: κάνεις κουταμάρες, μπορείς να μας πιέσεις ψηλά για να δείξουμε εμείς κάτι περισσότερο και να κάνουμε την υπέρβαση? Για να μην τρελαθούμε τελείως, κάθε ομάδα επιλέγει τον τρόπο παιχνιδιού της. Ναι. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν πίεσε ψηλά, να κάτσει να τον κοιτάζει? Και στην ΟΠΑΠ Αρίνα κινήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού που το πλήρωσε ακριβά, έτσι. Και κρίθηκε και κατακρίθηκε και ο Λουτσέσκου και οι παίκτες για αυτό το πράγμα. Επίσης, το προφανές είναι ότι ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του, μετά το κάζο στην ΟΠΑΠ Αρίνα, είχαν προετοιμαστεί για πίεση ψηλά του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι εκείνος δεν το έπραξε, γιατί δεν θέλει ο Μαρτίνεθ να το πράξει, δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έκανε το παιχνίδι του. Λέω λοιπόν ότι δεν γίνεται ο Ντέμις να λέει ότι δεν συγκινήθηκα, όταν ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και σχεδόν ισοφαρίζει ένα ιστορικό ρεκόρ 47 χρόνων. Δεν γίνεται κάθε μέρα, ο Ολυμπιακός δεν δέχεται κάθε μέρα από ελληνική ομάδα 4 γκολ στην έδρα του. Να σου πω και το άλλο. Σε ένα ντέρμπι βάζεις 4 γκολ, δεν το χρωματίζω. Ποια ομάδα, ποιο οπαδί, ποιο προπονητή δεν συγκινείται να κερδίζει ένα ντέρμπι με 4 γκολ? Στο Λουτσέσκου, γιατί στο τέλος έγινε 2-4 και πήγε στα αποδυτήρια και τους έκραζε. Κοίταξε, η έξωθεν μαρτυρία, αυτή η προσέγγιση μάλλον του Λουτσέσκου, ότι με την ΑΕΚ ήταν μια κακή μέρα στη δουλειά και με τον Ολυμπιακό ένα μάτς σε μια σειρά των αγώνων που μας έδωσε απλά 3 βαθμούς, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική. Αλλά ως προς την επικοινωνία του πράγματος, έτσι. Ξέρω ότι δεν αντιμετωπίζεται έτσι αυτό, όπως και δεν το αντιμετώπισε και ο ίδιος. Προφανώς τον ενόχλησε και έβγαλε εκνευρισμό για τα 2 γκολ, αλλά σίγουρα υπάρχει και ικανοποίηση για τη μεγάλη εικόνα. Για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε απλά αντίδραση, που θα ήταν και το αναμενόμενο, έτσι, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από ένα ναυάγιο με την ΑΕΚ, αλλά έκανε πολλά περισσότερα. Του έδωσε πολλά περισσότερα και σαν εικόνα και σαν αποτέλεσμα. Ωραία, αφού υπενθυμίσω το πόλο της εκπομπής που βοηθάει μια άλλη εκπομπή, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι, πόσο μάλλον όταν η εκπομπή αυτή είναι του διευθυντή του σταθμού, δηλαδή ποιον θεωρείτε καλύτερο προπονητή, τον Ρασβάν Λουτσέσκου ή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αφού θυμίσω ότι σχεδόν 200.000 ευρώ, κυρία Μπούτου, όσο τρελό και αν ακούγεται, ένας τυχερός κέρδισε 196.344 ευρώ στα μηχανάκια Dollar Storm του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο jackpot που δόθηκε ποτέ σε ελληνικό καζίνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται και πάμε για άλλα jackpots που συνεχίζουν να τρέχουν και περιμένουν τον τυχερό που θα τα κερδίσει. Νομίζω ότι και εμείς περιμένουμε σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα-δύο λεπτά. Εσύ θα κρίνεις, Ελένη, μάλλον, μαζί με την παραγωγή, τι ώρα θα έχουμε τον Γιώργο Φραδελάκη, καθώς υπάρχουν ζητήματα που περιμένουμε. Και υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή, ένα από αυτά, υπάρχουν θέματα όπως η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, όπως οι αποφάσεις της ΚΕΔ για παραπομπές διαιτητών και όπως και μια κλίση που αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν έχουμε τον Γιώργο, μπορούμε να τα βάλουμε στο τραπέζι όλα. Θα τον έχουμε σε πάρα πολύ λίγο τον Γιώργο. Να βάλω μια ανωτελεία εδώ, για να σε βάλω λίγο σε κλίμα ΠΑΟΚ πριν με πας στα διαιτητικά, στα των εφέσεων και μας τα πει και ο Γιώργος καλύτερα στον αέρα. Να πούμε ότι αύριο μπορεί να μην με έχεις σε ολόκληρη την εκπομπή. Έτσι το κρατάω για έκπληξη. Περίμενα να σου πω. Όχι, θα έχουμε συνέντευξη Ράσβαν Λουτσέσκου, την καθιερωμένη πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι στις 12 πιθανότατα θα μιλήσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχουμε μπει σε ρυθμούς Ευρώπης, έχουμε μπει σε ρυθμούς Αμπερντίν. Από σήμερα το πρωί κυκλοφορούν και τα εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αμπερντίν. Ένα παιχνίδι που δεν είναι απλό παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι δύο γύρων.
ακριβώς με τους Σκοτσέζους να ψάχνουν εκδίκηση. Αυτό τουλάχιστον απορρέει από τα όσα γράφονται και λέγονται από τους ποδοσφαιριστές της Αμπερντίν στη Σκωτία. Και βεβαίως με τον Βιερίνια να απαντά το ότι από τη στιγμή που παίξαμε με τη Χάρτς, ευχόμουν και έλεγα να μην ξαναβρούμε σκοτσέζικη ομάδα στο δρόμο μας. Είναι σκληρή, δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε. Και έχει μια ωραία συνέντευξη του αρχηγού του ΠΑΟΚ στην Σκωτία, γιατί στο τέλος εξέλαβαν τους πανηγυρισμούς και το ξέσπασμα των παικτών στη Σκωτία ως μια πρόκληση. Και εξηγεί ο Βιερίνο ότι παιδιά δεν ήταν. Ήταν η ένταση της στιγμής, τα συναισθήματα. Δεν πήγαμε εκεί ούτε με σκοπό να προκαλέσουμε, ούτε τίποτα. Πανηγυρίσαμε όλοι μαζί. Και βεβαίως έτσι υποδέχεται και αυτός, μάλλον καλωσορίζει, για να το θέσω καλύτερα, τους Σκοτσέζους που θα έρθουν στην Τούμπα και θα φιλοξενούνται στη θύρα 8. Καλωσορίζει το Φραδελάκι. Θα τον καλωσορίσουμε. Ήταν τον η επόμενη ατάκα μου, βεβαίως. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Τζορτζ. Καλημέρα. Τι κάνετε? Θέλω να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που αποκάλυψε, ναι, και πάντα πρέπει να λέμε την πηγή, ο Κυριάκος Θωμαΐδης, εχθές στην δίκη. Αφορά ένα ζήτημα που μας πάει πίσω σε αυτή την περιβόητη ιστορία της υποτιθέμενης πολυδιοκτησίας ΠΑΟ Ξάνθη, και έχει να κάνει με τα μέλη της περιβόητης Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, της Επιτροπής Αυγενάκη, να το πω έτσι, όπως ήτανε. Δεν υιοθετώ για το Επιτροπή Σαββιενάκη. Το εγώ το λέω, μην υιοθετήσεις. Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω, στέλνω. Είναι μια σοβαρή υπόθεση. Αφορά σε μια προτριών ετών μιμητήρα αναφορά που είχε καταθέσει η ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι αρχικά είχε αρχιοθετηθεί, αλλά υπήρξε και νέα προσφυγή από την και νέα κίνηση από την ΠΑΕΠΑΟΚ, η οποία όμως αυτή τη φορά δεν βρήκε κλειστά αυτιά από την εισαγγελία φετών, την κυρία Βασιλική Χαλβά, η οποία αποφάσισε την ανάσυση της δικογραφίας. Τα μέλη της Επιτροπής, να πούμε ότι ερευνούνται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι τώρα ο κύριος Τζουλάκης, ο κύριος Αρκούδης και οι λοιποί, έτσι? Σωστά. Το οποίο τώρα να θυμίσω ότι ήταν μια επιτροπή η οποία είχε βγάλει την ποινή εναντίον του ΠΑΟΚ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Βόλο. Ήταν, Ελένη, με ποιον ήταν, στην Τούμπα? Ακριβώς, στο γήπεδο της Τούμπας με τον Βόλο. Για το οποίο, ναι, δεν γνώριζαν, έτσι. Δεν γνώριζαν ότι υπάρχει ένα παιχνίδι και είναι στην εξέλιξή του. Ρε, όπως... Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι. Τι ήταν, Επιτροπή για την Ενέργεια? Σωστά, γιατί να το γνωρίζουν? Αυτή ήταν η υπερασπιστική τους γραμμή. Και πολύ καλά κάνει ο ΠΑΟΚ και κυνηγά την υπόθεση μέχρι τέλους. Όσες κλειστές πόρτες και αν βρίσκει στη συγκεκριμένη υπόθεση, για αυτή την επιτροπή συγκεκριμένα. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουν καταθέσει ήδη ακόμα 12 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τα οποία δεν περιλαμβάνονται βέβαια στην μηνυτήρια αναφορά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Είχαν δώσει βασικά έγγραφες εξηγήσεις στο 18ο προανακριτικό τμήμα Αθηνών στην πνευματοδίκη κυρία Αλεξάνδρα Αλιδρομίτη, με μεγαλύτερο προφανώς ενδιαφέρον στα μέλη που είχαν πρωταγωνιστήσει σε εκείνη την υπόθεση, η οποία μας απασχολεί ακόμα και 3 χρόνια μετά. Ο ΠΑΟΚ δεν το αφήνει και νομίζω καλά κάνει, γιατί ήταν μια υπόθεση η οποία ταλαιπώρησε πολύ και τον ίδιο και το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα διαλύθηκε από εκείνη την υπόθεση, να θυμίσουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό. Η Ξάνθη διαλύθηκε από αυτή την υπόθεση. Βεβαίως. Γιώργο, πάμε παρακάτω. Ναι. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που προέκυψε από τις αποφάσεις Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Και έχουμε να κάνουμε με την παραπομπή τόσο του Τσαγκαρακή, διαιτή του αγώνα Κηφισιά ΑΕΚ, όσο και του Μανούχου, ναι, διαιτητή του αγώνα, ναι, Λαμία Παναθηναϊκός. Και αν για το Λαμία Παναθηναϊκός δεν είχε κάποια επίπτωση η κόκκινη που δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ στον Αράο, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε, το μάτς Κηφισιά ΑΕΚ συζητιέται πάρα πολύ και είναι πολύ λογικό, καθώς η ΚΕΔ με την παραπομπή παραδέχεται επί της ουσίας ότι υπήρξε πέναλτι που δεν δόθηκε στον Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, με φωνές. Δεν είχαμε στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, είχαμε μια πολύ καλή διαιτησία από τον Σλάγκερ, αλλά σε κάποια άλλα παιχνίδια υπήρξαν παράπονα, σε κάποια δικαιολογημένα, προφανώς βάσει της εκτίμησης της και δικαιολογημένα ήταν εκείνα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με την Κηφισιά, για το πέναλτι συγκεκριμένα που δεν δόθηκε στον Λιβάη Γκαρσία. Ναι, θα μπει, φαντάζομαι, βάσει της παρεμπιπτικής βαθμολογίας του για κάποια παιχνίδια στο ψυγείο
ο διαιτητής Τσαγκαράκης. Να δούμε αν θα γίνει αυτό και με τον διαιτητή Φωτιά, ο οποίος ήταν στο ΒΑΡ. Έχει και αυτός, νομίζω, την ευθύνη. Θα έπρεπε να τον καλέσει για να κάνει on-field review. Και για να μην σου πω ότι ο διαιτητής Φωτιάς, ο Βαρίστας, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από το διαιτητή αγώνα. Μπορεί να είναι σε καλή θέση, βέβαια, ο Τσαγκαράκης. Αλλά εγώ σου λέω ότι αντιμετωπίζει δυσκολία, ρε παιδί μου, από τη φάση. Και δεν είναι από τις περιπτώσεις. Νομίζω πως δεν είναι από τις περιπτώσεις που λέει κάποιος ότι είναι 50-50, δεν είναι ένα ξεκάθαρο λάθος. Οπότε το αφήνω και πάω με τον διαιτητή, όπως λέει το πρωτόκολλο του ΒΑΡ. Έχει γίνει, το έχει πάρει, τον έχει μαζέψει. Αυτή την άποψη έχει και η ΚΕΔ. Δεν είναι ότι το λέω απλά εγώ. Οπότε θα έπρεπε να τον καλέσει. Έχουν παραπεμπτική βαθμολογία προφανώς και οι δύο. Αλλά να πούμε, επειδή υπήρξε αρκετός λόγος και για τις γραμμές του offside, ότι ελέγχθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα. Στον γκολ του Ελίασον να αναφέρομαι, και όχι στο δεύτερο τέρμα από τον Άμραμπατ. Στο πρώτο ημίχρονο η συγκεκριμένη φάση δεν υπήρξε κανένα λάθος, καμία λάθος τοποθέτηση γραμμών. Σωστά ακυρώθηκε το goal side. Έτσι όπως βγήκαν οι γραμμές, ήταν ένα μπέρδεμα, ένα μπλέξιμο. Έτσι όπως δόθηκαν στον αέρα. Άλλο το goal in offside. Εγώ δεν θα διαφωνήσω. Offside είπα και εγώ ήταν χθες. Αλλά μιλώ για την τοποθέτηση των γραμμών έτσι όπως φάνηκε στο τηλεοπτικό δέκτη. Από την τηλεόραση. Ναι. Ναι. Αυτό δεν ήταν τοποθέτηση γραμμών. Ήταν άλλο. Ή τουλάχιστον έτσι όπως βγήκε, ξαναλέω. Ήταν η μία πάνω στην άλλη. Όπως βγήκε. Όχι μία δίπλα στην άλλη. Δεν ξέρω αν αυτό είχε να κάνει με την... Το τρισδιάστατο. Ναι, ακριβώς, το οποίο εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε από τους δέκτες μας. Αυτό ακριβώς είναι θέμα οπτικό, νομίζω, το πώς το βλέπουμε και πώς το λαμβάνουμε εμείς τους δέκτες μας. Έτσι όπως βγήκε, τον κόσμο μπερδεύει. Αυτό, αλλά τώρα άμα μου λέτε στη διαδικασία να αμφισβητούμε ακόμα και τα αυτονόητα, θα χαθεί η μπάλα εντελώς. Η αλήθεια είναι ότι βάλαμε την τεχνολογία στη ζωή μας και πλέον έχουμε πάει ένα βήμα παρακάτω. Είναι σωστές οι γραμμές? Ναι. Πού είναι ο παίκτης? Ναι. Πού μπήκε η γραμμή? Έτσι ακριβώς είναι. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις όπου είναι κάτι, τι να πω, εντελώς εξόθαλμο ή δεν ξέρω τι, να μπει σε λάθος παίχτη γραμμή. Και να το συζητήσουμε. Αλλά τώρα το ότι είναι πιο, δεν είναι ευθεία, είναι λίγο πιο στραβή αυτά, θα μπούμε σε κυνήγι μαγισσών. Και άμα μπούμε σε κυνήγι μαγισσών, Παναγιά μου βοήθα. Αυτό έχω να πω. Και τελικά τι κρατάμε από αυτό το μάτς και από αυτή τη διαιτητική συζήτηση στο συγκεκριμένο μάτς? Ότι στα ντέρμπι θα είναι όλα ήρεμα, δεν θα μιλάμε καθόλου διαιτητικά, και στα μικρά παιχνίδια, στα παιχνίδια τέλος πάντων που δεν είναι ντέρμπι, για να είμαι σωστή, θα έχουμε πολύ διαιτητική κουβέντα, όπως έγινε και πέρυσι με τον ΠΑΟΚ. Σε όλα τα παιχνίδια αυτά της περιφέρειας τέλος πάντων υπήρχε πολύ μεγάλη διαιτητική κουβέντα. Να θυμίσω την Τρίπολη. Το τελικό αποτέλεσμα ακόμη περισσότερο. Τρίπολη. Αν επηρεάζει το πώς στην Τρίπολη που επηρεάστηκε το τελικό αποτέλεσμα, λογικό είναι να έχουμε για ακόμα περισσότερη συζήτηση. Περισσότερη κουβέντα. Αλλά γενικά όλη αυτή η ιστορία δικαιώνει τον κόσμο που λέει μακριά από Έλληνες διαιτητές. Οι ίδιοι δίνουν τις αφορμές, οι ίδιοι κάνουν τα σοβαρά λάθη. Και όταν βλέπεις λοιπόν τους Γερμανούς να έρχονται και να κάνουν παρέλαση διαιτησίας, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα. Και ακούς... Χαόδη διαφορά. Και ακούς, Βασίλη, διαιτητής Β' Γερμανίας και λες, έλα μωρέ τώρα, Β' Γερμανίας. Και είναι άψογος. Βεβαίως. Επιβλητικός. Λοιπόν, και να κλείσουμε, Γιώργο, γιατί θα κάνουμε λίγο υπέρβαστο χρόνο. Με την απόφαση της Εφέσεων, εκτιμάς, έχεις πληροφορίες ότι θα βγει σήμερα ή θα πάρει κι άλλες μέρες? Όχι, από την. Οι πληροφορίες χθες λέγανε από αύριο. Το από αύριο. Απέκλειε τη χθεσινή ημέρα που ήταν όλοι πάνω από τους υπολογιστές τους, έκαναν συνεχώς F5 και περίμεναν να δουν την απόφαση Επιτροπής Εφέσεων. Υπήρχε μια πληροφορία ότι ο κ. Μελισσινός, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων, δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους. Καλά, η διάσκεψη βέβαια με τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να γίνει και με τη χρήση της τεχνολογίας. Δεν είναι απαραίτητο να επιστρέψει για να γίνει αυτό. Από μέρα σε μέρα θα την έχουμε. Βέβαια να πω ότι δεν βιάζει, δεν επηρεάζει. Δηλαδή είτε βγει σήμερα είτε αύριο, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιο παιχνίδι εντός έδρας του Ολυμπιακού που να επηρεάσει αυτό, την εξέλιξη της απόφασης. Αλλά σίγουρα είναι λογικό να θέλουν οι ομάδες να μάθουν το τι μελιγενέστερος, ο οποίος σύντομα γίνεται. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα κριθεί ποιος θα το πάρει.
Ναι. Γιώργο. Από μέρα σε μέρα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα την έχουμε. Αν είναι να ρωτήσει. Ένα τελευταίο. Να απολογηθεί εσύ για την ώρα. Θα απολογηθώ. Ένα τελευταίο. Ωραία. Άπαξ και βγει η απόφαση, θα έχουμε και νέα επεισόδια. Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει πει ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Νομίζω ότι το ίδιο θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Περίφημα. Ευχαριστούμε πολύ, Τζόρτζ. Για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12. Αν χρειαστεί, να σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι μια χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε τρέχοντας στο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με την Ελένη Μπούτου, τον Χρήστο Αθόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσίψο. Έχουμε πολύ, πολύ υλικό και σήμερα. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 παρα 25 και κάτι ψηλά, συντονισμένη στον Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή που κανονικά πρέπει να λέγεται Σφάζουμε τα τραγούδια, αλλά εμείς συνονομάσαμε SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης, μια εκπομπή που είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη το πόλ της εκπομπής. Ήμουν σχεδόν σίγουρος για το αποτέλεσμα. Επιβεβαιώνεται. 75-25 κερδίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και λέω, ήμουν σχεδόν σίγουρος, Ελένη, γιατί πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν χθες ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο του Ρασβάν, σήμερα μπαίνουν και ψηφίζουν υπέρ του Ρασβάν. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Μεγάλη διαφορά, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Έτσι, έχουμε μια μισή ώρα ακόμη σχεδόν. Να πάει, παρακαλώ, μέχρι την εκπομπή του Ζαγόρα και του Παπαθεοδόρου. Αυτό το πόλ, για να ψηφίζει ο κόσμος. Δουλεύουμε για αυτούς. Οπότε πρέπει να το υποδεχθούν εκείνοι και να ολοκληρωθεί γύρω στις 2.30 αυτή η διαδικασία. Λοιπόν. Να πω επίσης ότι μην ψάχνεστε που θα πάτε σήμερα. Εμείς θα σας πούμε. Ο προορισμός σας είναι το Ian's Lunch Bar του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε μοναδική παρέστικη ατμόσφαιρα, εξαιρετικά κοκτέιλς και υπέροχη μουσική. Αν παίζει live δίπλα στο Βερτζίνα Θέατρο, θα συνδυάσετε την έξοδό σας με μια μουσική εμπειρία. Αν δεν παίζει. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως να γευματίσετε στο εστιατόριο La Terrasse ή να δοκιμάσετε την τύχη σας σε ένα από τα εκατοντάδες παιχνίδια του καζίνου. Όλα αυτά σε ένα μέρος, Ελένη. Λοιπόν, μηνύματα τα οποία αφορούν τα όσα λέγαμε προηγουμένως για την επιτροπή των Μαρού Παρκούδη και λοιπόν, έγιναν εγκλήματα εις βάρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν κυνήγησέ τους, ευτυχώς η ΠΑΕ προσέφυγε και δεν το άφησε έτσι. Λοιπόν. Okay. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Καθώς είπαμε ότι είναι εβδομάδα Ευρώπης, θέλω να ξεκινήσω με σένα πρώτα, Ελένη, να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα. Τι ΠΑΟΚ περιμένουμε να δούμε κόντρα στην Αμπερντίν? Σαφώς περιμένουμε ΠΑΟΚ με διαφορετικά, με αλλαγές μάλλον, για να το θέσω καλύτερα στην ενδεκάδα του. Είναι κάτι που το συνηθίζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, προχωρώντας σε 4-5, μπορεί και 6 αλλαγές στη βασική σύνθεση. Είναι λογικό. Ακολουθεί το παιχνίδι με την Αμπερντίν 3 μέρες μετά τον Ολυμπιακό. Θέλει να ξεκουράσει παίκτες, να δώσει ανάσες και γενικώς να διαχειριστεί όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Λοιπόν, επέστρεψε χθες σε ρυθμούς προπονήσεων ο Φιλίπε Σοάρες. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το αγόρι, ο Πορτογάλος. Ακριβώς. Ο οποίος βεβαίως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε δεν τίθεται θέμα συζήτησης για το αν θα είναι στην αποστολή για το μάτς με την Αμπερντίν. Εκτός όμως παραμένει ο Σαμάτα. Οπότε καταλαβαίνεις και εσύ ότι ένα με μία... Ένα δάκρυ κύλησε. Λοιπόν, δεν υιοθετεί η εκπομπή. Λοιπόν, τι να κάνουμε, Βασίλη. Υπάρχει ένας φορ ο οποίος είναι σε τρομερή κατάσταση, όπως είναι ο Μπράντον Τόμας. Αλλά υπάρχει, πρέπει να βρει στήριγμα και ο Ισπανός. Και το στήριγμα του αυτή τη στιγμή είναι ο Άλι Σαμάτα. Εκτός ατομικό χθες για τον Τανζανόφορ, μένει να δούμε σήμερα την κατάστασή του. Αν και εκτιμώ ότι με μία προπόνηση, δύο προπονήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος για το μάτς της Πέμπτης. Ατομικό και για τον Αντελίνο Βιερίνη, έβγαλε μέρος της προπόνησης, αλλά υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Όταν μίλησε στο ξεκίνημα της ενημέρωσης για 5, ίσως και 6 αλλαγές, ποιους εννοούσες, ποιους είχες στο μυαλό σου? Λοιπόν, σίγουρα στα χαφ θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, και αυτό γιατί με Ιτέος Δόεφ κινούνται στα κόκκινα. Έχουν δύο ντέρμπι, δύο παιχνίδια υψηλής έντασης στα πόδια τους. Από εκεί και πέρα ο Κωνσταντέλιας σίγουρα θα επανέλθει στην βασική ενδεκάδα. Μπορεί να δούμε και αλλαγές στα άκρα της επίθεσης. Για μένα το μεγάλο ερωτηματικό είναι το κέντρο της άμυνας. Ο Μπάμπα συνεχίζει non-stop. Δεν ξέρω αν θα δούμε τον Ράφα Σοάρες, πιθανότατο ο Πορτογάλος να πάρει χρόνο συμμετοχής, στη λογική να ξεκουράσει τον Γκανέζο. Γιατί να αλλάξει ο Λουτσέσκου αυτό το δίδυμο, το Κετσιόρα Κουλιεράκης, που του έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό
μεγάλη εμπιστοσύνη. Αυτό, αυτό ακριβώς λέω. Να το αφήσει να τρέξει, να αποκτήσει και χημεία. Αυτό ακριβώς λέω, ότι για μένα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη θέση, το συγκεκριμένο δίδυμο. Αν εκεί θα προβεί σε αλλαγές. Ένα δίδυμο που τα πήγε εξαιρετικά σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Γενικώς δοκιμάζεται πάρα πολύ στο κέντρο της άμυνας. Ψάχνει σταθερές εκεί. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου δεν τις έχει βρει. Αν υπάρχει ένα στόπερ ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο στον ΠΑΟΚ, αυτός είναι ο Κουλιεράκης. Ακόμη και ο Εκόνγκ έχει χάσει αυτή την εμπιστοσύνη, να το πω, που απολάμβανε το πρώτο διάστημα της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Ψάχνουμε πλέον τον παρτενέρ του Κουλιεράκη, αλλά και ο Κουλιεράκης είναι πάντα σε καθεστώς διαχείρισης. Είναι ένα παιδί 20 χρονών, κάνει μια πολύ γεμάτη σεζόν, αλλά ο Λουτσέσκου θέλει να τον διαχειρίζεται. Του δίνει πολλές ανάσες, τον ρίχνει από τον πάγκο σε σημεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να δώσει ηρεμία στην ομάδα του. Γι' αυτό το συγκεκριμένο δίδυμο και το τι θα επιλέξει στο κέντρο της άμυνας παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν κινηθεί με Κεντζιόρα και Κουλιεράκη, νομίζω ότι ερχόμαστε σε αυτό που λες εσύ, ότι πάει να χτίσει στο συγκεκριμένο δίδυμο. Ναι, δεν είναι καθόλου παράλογο αυτό. Λοιπόν, αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνω παίζει το βράδυ της Πέμπτης για δύο γύρους, καθώς αν καταφέρει να κερδίσει θα δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την πρώτη θέση, γιατί αυτή κυνηγά να τον οδηγήσει απευθείας στο 16. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που είναι, βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης της Εφέσεων, αλλά κυρίως προσπαθεί να ανασυνταχθεί από το κάζο της Κυριακής, προσπαθεί να ξαναβρει σταθερές, προσπαθεί να δείξει το κλαμπ ότι έχει εμπιστοσύνη στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Όλα αυτά θα μας τα κάνει πενταράκια τώρα ο Χρήστος Σταθόπουλος. Καλημέρα, Χρήστο μου. Καλημέρα, αδέρφια, τι κάνετε? Καλημέρα, Χρήστο. Μια χαρά εσύ. Θα ήθελα να πω κάτι. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα και το έχουμε αναρτήσει στο SDN.gr. Γιατί, όπως ξέρεις, μου αρέσει να μιλάω για τον Ολυμπιακό, αλλά από ιδιότητες δεν μπορώ να μιλάω για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με τις αυριανές αναχωρήσεις και αφήξεις στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος. Πολύ σωστά κάνεις και το λες. Και ευχή όλων είναι η ελληνική αστυνομία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μην έχουμε άλλα τραγικά γεγονότα. Και για να μας καταλάβουν όσοι μας ακούνε και δεν έχει τύχει να δουν ακόμα το δημοσίευμα, αύριο αναχωρούν οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, η μεν για Γαλλία, η δε για Λονδίνο. Και σε όλο αυτό το ωραίο γλυκό έχουν και το κερασάκι της άφιξης των Μασαλών για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Καλά, παιδιά. Είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητο το εκρηκτικό μείγμα, το εκρηκτικό κοκτέιλ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Το επισημαίνουμε από τώρα. Το έχουμε γράψει από το πρωί. Και ελπίζουμε, όπως είπα και πριν, η ελληνική αστυνομία να μην μας απογοητεύσει άλλη μια φορά. Πολύ καλά κάνεις και το λες. Πιστεύω και ελπίζω, και κυρίως και να μην την πληρώσουν και αθώοι ταξιδιώτες. Έτσι, γιατί... Για σκέψου το αυτό, να είσαι εκεί, να φεύγεις. Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Να έρχεσαι ή να αναχωρείς και να πηγαίνεις ανάμεσα σε οπαδούς οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να θέλουν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Και να σου κάτσουν και ο ραντεβού. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού, Χρήστο. Υπάρχει αυτή η πίεση στον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Εντάξει, είναι ηλεκτρική καρέκλα ο πάγκος του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συμβεί φέτος, με βάση τα όσα έχουν γίνει πέρσι, είναι στον Ολυμπιακό να λειτουργήσουν με ψυχραιμία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Σε αυτό βοηθάει το ότι υπάρχει το μεσοβδόμαδο παιχνίδι της Πέμπτης και η αναχώρηση του Λονδίνου. Δεν μπορεί να γίνει τώρα μια τόσο σπασμωδική κίνηση. Όχι ότι θα γινόταν αν δεν υπήρχε το. Για να μην παρεξηγούμαστε, δεν θα γινόταν τίποτα κατά πάσα πιθανότητα αν δεν υπήρχε το παιχνίδι με τη West Ham. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επιταχύνει κάπως την αυτοκριτική, την προσβίωση, το group therapy που έγινε χθες με προπονητή και παίχτες. Για πες μας δύο πραγματάκια γι' αυτό. Πρέπει να σου πω. Καλά, προφανώς ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, ανέλαβε πάλι πλήρως την ευθύνη, τους πιο ψηλά το κεφάλι. Πάμε δυνατά, είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Και πρέπει να σου πω ότι και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές μίλησαν μεταξύ τους. Έγινε ένα μικρό τέτοιο group therapy και δεν τα έριξαν στον προπονητή τους όλα. Αναγνωρίζουν και εκείνοι τις ευθύνες τους. Αναγνωρίζουν ότι και σε εκείνους δεν πήγε καλά το παιχνίδι, ότι και εκείνοι δεν πήγαν καλά το παιχνίδι. Και κάπως έτσι. Προφανώς δεν παίζει μόνο ο Μαρτίνεθ. Από τον πάγκο παίζουν και οι παίχτες. Οι παίχτες παίζουν δηλαδή πρωτίστως. Βέβαια. Εντάξει, και ο προπονητής έχει τις ευθύνες του για τις επιλογές του. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά και οι παίχτες είναι εκείνοι που μέσα στο γήπεδο θα τον κάνουν μάγκα ή θα τον εκθέσουν. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν σημαίνει με όλους τους προπονητές. Πάντα όμως. Όσο πιο γρήγορα ακολουθεί το επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Βέβαια.
Φυσικά, βέβαια. Είναι ανάγκη για το επόμενο παιχνίδι να κατέβουν οι τόνοι και να υπάρξει μια νέα στοχοπροσύλληση για να το γυρίσουν. Γιατί το σύνθημα αυτό είναι, θα το γυρίσουμε. Νομίζω ότι μετά το Μαρτίνεθ, το δεύτερο πρόσωπο που έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες, Χριστό, είναι ο Κίνη. Το δεύτερο πρόσωπο που έχει γίνει μεγάλη κουβέντα ήταν πρωτίστως η επιλογή για τον Ορτέγκα να μείνει έξω ως έκτος μη κοινοτικός. Για μένα καθόλου παράλογο με βάση τα προηγούμενα, τα συζητήσαμε. Όχι. Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Όχι. Διόλου παράλογο. Αλλά ο Κίνη δεν δικαίωσε με τίποτα τον προπονητή του. Νομίζω ότι η επιλογή να παίζει ο Κίνη αριστερό μπακ δεν έχει αποδειχθεί σοφή. Και εκεί υπάρχει μια συζήτηση. Όχι, κατά βάση είναι δεξί μπακ. Κατά βάση είναι δεξί μπακ ο άνθρωπος, ακριβώς. Ακριβώς. Κοιτάξτε, είμαστε στην άχαρη θέση να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Είμαστε στην άχαρη θέση να είμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Δεν ξέραμε ότι εκείνη θα κάνει αυτό το παιχνίδι. Είναι στα κηδικά του Αντρίγια με την έννοια της σωματοδομής, της ταχύτητας, όλο αυτό το παιδεσφαιρικό καλούπι. Δεν του βγήκε. Έχουμε αυτή την άχαρη θέση να είμαστε μετά Χριστόν προφήτες. Γι' αυτό το λόγο περιμένουν στον Ολυμπιακό και να επιταχύνουν και την ένταξη του Μπιανκόν και του Μαρ Ρίτσαρτς, που και για τους δύο υπάρχουν, είναι καλά τα βιογραφικά, υπάρχουν καλές συστάσεις, τους περιμένουν να τους δουν για να έρθουν να βοηθήσουν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν αρχίσει ήδη κάποια πρώτα μεταγραφικά σενάρια να ακούγονται για τον Ολυμπιακό, και από ξένα μέσα αλλά και από εδώ από το ρεπορτάζ. Δηλαδή τα ξένα μέσα, ας πούμε, μάνι χθες βγήκε ότι για έναν μεσοεπιθετικό, τον Ντενίλσον, που είχε παίξει και το καλοκαίρι Βραζιλιάνο και δεν ήρθε. Οι Τούρκοι μας είπαν ότι η Φενέρ θέλει τον Μαντί Καμαρά το Γενάρη. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια με το καιρό. Αυτό όμως που βγαίνει έτσι σιγά σιγά είναι ότι ο Ολυμπιακός το Γενάρη από τώρα έχει αρχίσει να σκέφτεται, γιατί βλέπει τι γίνεται πίσω στις θέσεις των στόπερ, την απόκτηση ενός ηγετικού στόπερ, όπως επίσης και ενός εξαριού. Είναι το προφανές αυτό, ρε Χριστό. Ο Ολυμπιακός έχει στη μεσαία του γραμμή, έχει στη μεσαία του γραμμή το Φορτούνι, έχει μπροστά τον Ποντένσε και έχει πίσω τον Μπορός. Γιατί ο Φρέιτε μέχρι τώρα δεν νομίζω ότι έχει δώσει την εμπιστοσύνη και την προσωπικότητα που χρειάζεται μια ομάδα βεληνικούς Ολυμπιακού. Βέβαια είναι νωρίς ακόμη. Αλλά εκτίμησή μου είναι αυτό ακριβώς, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια προσωπικότητα στην άμυνά του. Είμαστε σε ένα σημείο που όλες οι ομάδες έχουν όλα τα δεδομένα στα χέρια τους πια, ξεκάθαρα, για το τι χρειάζονται, ποιες είναι οι αδυναμίες τους. Και το θέμα με αυτές τις δύο θέσεις είναι ότι ο Μεν Φρέιρε αποδείχθηκε για να είναι αυτός ο πρώτος, σε εισαγωγικά στόπερ, ο leader. Ο Δέι Μπόρα αποδείχθηκε, αποκτήθηκε για τις περγαμηνές του, για τις ικανότητές του, για την ποιότητά του, ότι θα είναι και αυτός πρώτο βιολί στη θέση του 6. Δεν έχει βέβαια την ταχύτητα και την ευελιξία και την κάλυψη των χώρων που έχει ο ΕΣΕ, έχει όμως άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, σε καμία περίπτωση. Ο ΕΣΕ είναι εξαιρετική περίπτωση και νομίζω ότι δικαιότατα παίζει βασικός. Ο Ιμπόρα όμως, επειδή είναι και ένας 35 πρωτοκαπνισμένος πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και πολύ ποιοτικός και πολύ ικανός, αποκτήθηκε για να παίζει. Μέχρι τώρα δεν έχει βγει αυτό. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι ο Ιμπόρα είναι περισσότερο 8 παρά 6. Και επίσης εκεί υπάρχει ο Καμαρά. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι άδικο. Κάνει κάποια αδικία ο προπονητής του Ολυμπιακού εκεί. Δεν είναι θέμα αδικίας. Είναι τραυματίες και οι δύο. Και ο Ιμπόρα. Πέρα από αυτό, και όταν ξεκίνησε η σεζόν. Νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού λειτουργεί σωστά στις επιλογές του εκεί. Το πρόβλημα το μεγάλο του Ολυμπιακού είναι πίσω. Βέβαια, ναι. Και γι' αυτό το λόγο, ίσως μεθαύριο δούμε τον Ντόι αντί για τον Πορόζο και τον Ορτέγκα βεβαίως αριστερά, στο αριστερό άκρο της άμυνας, για να πάμε και στο μεθαυριανό παιχνίδι. Πολύ πιθανή η επιστροφή του Μασούρα στην ενδεκάδα. Επίσης, να δούμε πώς θα είναι και η West Ham, έτσι, η οποία έπαιξε με πολλές αλλαγές τον Γεώργιο Καραϊσκάκης και αυτό έχει τη σημασία του. Αυτό δεν μειώνει πολύ. Εντάξει, West Ham τώρα το θέλει και αυτό το παιχνίδι, θέλει να τελειώνει. Δεν μειώνει την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Επιλογές του προπονητή της ήταν. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ανομόγειες. Επιλέγει να βάλει πολλούς αναπληρωματικούς ή λίγους. Είναι δικό του θέμα αυτό. Ναι, όχι. Και γι' αυτό το λόγο, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε πάλι τους τρεις. Είναι πολύ πιθανό να δούμε πάλι τους τρεις χαφ στον άξονα. Και πολύ λογικό. Που το βγήκε. Έδρα, τι θέλει να το στο μάτς, που το βγήκε, λέω, στο μάτς με τη West Ham στο Καραϊσκάκης. Ναι, βέβαια το βγήκε. Ναι, εντάξει, μια αγγλική ομάδα, παίζει ανοιχτά, είναι γρήγορη, είχε και τις αλλαγές της, του βγήκε, θα το δοκιμάσει. Θεωρώ ότι είναι σωστό να το δοκιμάσει πάλι τους τρεις χαφ, να κλείσει χώρους και να μπορέσει να προσπαθήσει να μπλοκάρει. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο χορτάρι. Μαζί με αυτούς και ο Γιώβετιτς ενδεχομένως να γυρίσει στη θέση του LKB, ο οποίος έχει κάμποσα ματσάκια
να δει δίχτυα. 5-6 μάτς, νομίζω 6 για την ακρίβεια, έχει να βάλει γκολ. Αλλά εντάξει, και γι' αυτόν υπάρχει. Είναι ένα παιδί που δεν έχει κάνει πολύ προετοιμασία, παίζει σερί. Με λίγα λόγια, θα δούμε αλλαγούλες, όπως είπε προηγουμένως και η Ελένη για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε αλλαγούλες στο παιχνίδι της Πέμπτης, θεωρώ, και στα αριστερά και στην άμυνα. Και στο, συνέντευξη, και συνέντευξη τύπου, τι ώρα έχουμε αύριο, του Μαρτίνεθ? Αύριο το απόγευμα. Αύριο απόγευμα. Το απόγευμα, νομίζω, γιατί αύριο το απόγευμα μετά την, μετά την αναχώρηση. Θα κάνει μια τροπονησική ο Ολυμπιακός και μετά έχουμε το, το παιχνίδι. Θα τους περιμένει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που βρίσκεται στο Λονδίνο για υποχρεώσεις άλλες. Ωραία. Και, και η ομάδα θα έχει, πρέπει να πούμε, και την στήριξη του κόσμου. 3.500-4.000 κόσμος. Πολύ γρήγορα εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια. Μέχρι και σε μένα ήρθαν μηνύματα, μήπως μπορώ να βρω ένα διάρκεια. Φίλε, Λονδίνο είναι αυτό τώρα. Δεν πας μόνο για το ποδοσφαιρικό μάτς. Έτσι, για να τα λέμε. Υπάρχουν κάποια ταξίδια που τα συνδυάζεις και για άλλους λόγους. Και επειδή καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν δυνατόν να πάρουν όλα τα διαρκείας εισιτήρια για το Λονδίνο, έγινε ένας μικρός χαμός. Και θα είναι η κόκκινη εξέδρα, θα έχει παρόν δυνατό στο γήπεδο του Λονδίνου. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ελένη, έχεις τσίψιο στο στούντιο? Τον έχω ακριβώς απέναντί μου, έτοιμο να μας δώσει καταρχάς μία πρώτη εικόνα από το καταρχάς Πολ. Τον βάζω ανάμεσα στις ομάδες που παίζουν Ευρώπη. Για να του αναπτερώσω το ηθικό. Έτσι ακριβώς, γιατί είμαστε από πάνω απ' όλα άνθρωποι. Στηρίζουμε Κωνσταντίνο Τσίψιο. Ούτως ή άλλως είναι ο social manager και θα μας πει κιόλας. Το δεύτερο είναι αυτό το κομμάτι. Ναι, και την πρώτη εικόνα από το ποιος είναι. Καλύτερος, ιδανικότερος. Πιο ωραίος. Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής μειώνει κάπως λίγο ο Γιοβάνοβιτς, Λουτσέσκου. Γιοβάνοβιτς. Πήγε να το πεις Γιοβάνο, ναι, 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 πήγα. 68-32, ήταν στο 75-25 πριν, μείωσε κάπως ο Γιοβάνοβιτς. 68-32, πολλά με λίγα είναι πάλι. Και έχει πολλές ψήφους ο Λουτσέσκου, έχει πάρα πολλές ψήφους από την αρχή. Μπήκε ο κόσμος να ψηφίσει, να στηρίξει. Να στηρίξει, γιατί σου λέει δεν τα καταφέραμε χθες. Ναι. Τσαντίστηκαν από το χθεσινό ακριβώς. Τσαντίστηκαν. Χαίρομαι πάντως που δεν έχουμε ευρωπαϊκό, αν με ρωτήσετε, για αυτή την εβδομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι ένα νοσοκομείο, ο Άρης. Θα συμπλήρωνε, αυτό πήγα να σου πω, θα συμπλήρωνε δεκαδομάτια. Ναι, δεν ξέρω. Γίνεται, θα ήταν να κάνει. Θα ήταν δύσκολο. Και τώρα, αν αναλογιστούμε το τι έχουμε μπροστά μας για το Σάββατο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν αναλογιστεί κανείς τι έχει στην άμυνα διαθέσιμο ο Άκης Μάντζιος, έχει Μπράμπετς, έχει Μοντόγια και έχει και Φατόρε που δεν τον έχουμε δει με επίσημη συμμετοχή φέτος. Γιατί και ο Φεράρι έχει κάκο στο γόνατο, κάτι το οποίο προέκυψε από το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και υπάρχουν και θέματα με τον Ντουμπάτζο στον ώμο του, το χτύπημα που είχε από την προηγούμενη αγωνιστική. Ο Φεράρι δεν προλαβαίνει το Βόλο. Ο Φεράρι είναι ακόμη αμφίβολος. Είναι ακόμη αμφίβολος. Δηλαδή τώρα σήμερα Τρίτη, δύσκολα να προλάβει. Μέχρι την Παρασκευή όμως ελπίζω να έχουμε κάτι το θετικό. Αλλά και πάλι είναι τρεις. Οπότε θα πάει ο Άρης σε κάτι πολύ αναλλακτικό και διαφορετικό σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Και ίσως είναι η πιο, να την πω, πειραματική, να την πω με αλχημίες γεμάτη, την ενδεκάδα που έχουμε δει τον Άρη τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος. Mm-hmm. Θα έχει πολλές αλλαγές και πολλές εκπλήξεις. Και δεν θα σταματήσουν οι εκπλήξεις στις επόμενες αγωνιστικές, γιατί συμπληρώνουν σιγά σιγά κάρτες και οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Φερστράτες συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι της Κυριακής, οπότε θα έχουμε θέμα και στα χαφ στα επόμενα παιχνίδια. Η λογική λέει ότι θα το έχουμε στο παιχνίδι με τον Όφη, εκτός αν επιλέξει ο Μάντζιος να εκτίσει την ποινή ο Φερστράτες σε κάποιο από τα ντέρμπι, που θεωρείται λίγο αμφίβολο. Οπότε τα επόμενα παιχνίδια για τον Άρη όχι μόνο είναι βαθμολογικού χαρακτήρα, must win και δύσκολα, αλλά είναι και περίεργα στον τρόπο διαχείρισης ενδεκάδας. Πάντως, Κωνσταντίνε, must win και ευκαιρία για να χτίσει ένα σερί, λέγαμε και για τα τρία παιχνίδια, έτσι, και λέγαμε και για τον Ατρόμητο. Το κατεμοιάσαμε. Είναι αυτό που σας είχα πει, ότι ο Άρης όποτε χτίζει ένα μικρό σερί και έχει το χαρακτήρα του πρέπει μια αναμέτρηση, δεν τα καταφέρνει καλά. Όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο και στα σκοινιά, κάπως καλύτερα έχει το. Το ερώτημά μου είναι άλλο εμένα, Κωνσταντίνε, που νομίζω ότι είναι και το βασικό. Ο Άρης έχει διάθεση, ο Καρυπίδης δηλαδή, έχει διάθεση να στηρίξει το Μάτζιο? Το Γενάρη θα γίνουν σίγουρα κάποιες κινήσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν και ακριβείς θέσεις. Η λογική λέει ότι θα πάμε για έναν επιθετικό σίγουρα, για έναν ακραίο επιθετικό, ένα extreme στα αριστερά. Αυτό λέει τουλάχιστον η λογική. Και κάτι για το κέντρο.
αλλά όχι απαραίτητα για τα στόπερ, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Δελιζήσης επιστρέφει σιγά σιγά και θα ακολουθήσει έτσι μια σταδιακή επανένταξη μετά τον τραυματισμό και την επέμβαση που είχε. Ο Βέλεθ τον περιμένουμε μετά το Γενάρη και θα έχει δηλαδή δύο παραπάνω λύσεις στα στόπερ. Δεν θεωρώ ότι είναι και λογικό να πάει σε κάτι έξτρα. Το σίγουρο αυτή είναι... η απάντηση που μου έδωσες, ναι, φανερώνει ότι στο μυαλό του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ δεν έχει μπει θέμα προπονητή επειδή έχασε ένα μάτσα από τον Ατρόμητο. Όχι, εννοεί στήριξη στο Μάτζιο. Ναι. Ψιλοδεδομένο θεωρώ ότι ο Μάτζιο θα βγάλει τη χρονιά. Έχει μια στήριξη, ναι, μια αλφα στήριξη. Ψήλο... Το κόβω και αυτό, ναι, έτσι. Αυτό το ηχητικό το κόβω και αυτό. Κρατήστε το, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν ξεκινήσει ο Άρης και κάνει πολύ άσχημα αποτελέσματα, δεν αποκλείεται τίποτα. Αλλά για καμία ομάδα δεν αποκλείεται αυτό. Δεν είναι δεδομένο ότι θα έχουμε όλους τους προπονητές μέχρι το φινάλε. Προφανώς. Αλλά εγώ μιλάω για μια φιλοσοφία, για μια πολιτική. Από μια ομάδα η οποία έκανε ένα σοβαρό λάθος στο ξεκίνημα της σεζόν, mm-hmm, με την επιλογή. Και νομίζω ότι αυτό μας έχει δείξει η ζωή, ότι αν κάλυψαν επάλληλα λάθη, αν πιστεύεις δηλαδή ότι οι προπονητές είναι φρούτα που χαλάνε και πρέπει να τα πετάξουμε, άκρη δεν βγάζεις. Το Μάτζιο το στηρίζει ο Καρυπίδης περισσότερο από όλους. Ίσως και όταν είχε φύγει την πρώτη φορά, το έκανε με πολύ βαριά καρδιά ο Καρυπίδης. Βρες άλλη λέξη, ρε φίλε. Αυτή η λέξη έχει μείνει στο μυαλό μου από τότε που ο Κόκαλης στήριζε τους προπονητές των Ολυμπιακών και με το που το έλεγε φεύγανε. Βρες κάποια άλλη λέξη. Τον πιστεύει, λέγε. Τον πιστεύει. Πες κάτι πιο σύγχρονο. Τώρα τον στηρίζει, άστο να πάει τώρα. Πάντως θα σας πω και άλλη μια λέξη που ακούγεται πολύ. Επενδυτής και συμπαίκτης. Αυτό που παίζει τις τελευταίες εβδομάδες στον Άρη και περιμένει όλος ο κόσμος για δηλαδή, τους και την ομάδα. Υπάρχει από χθες μια παραφιλολογία σχετικά με μια είδηση ανακοίνωση από την ΕΑ, η οποία ενέκρινε την ομότητα συμμετοχής μετόχων στην ΠΑΕ Άρης και έβγαλε μια ανακοίνωση σχετικά με έναν έλεγχο που έγινε, αλλά για μια περίπτωση από το 22 και κάποιοι το συνέδεσαν. Ναι, βλέπω την Ελένη Μπούντο ότι θέλει να ασχοληθεί. Κωνσταντίνε, θυμάμαι πολύ καλά τον Καρυπίδη να λέει ότι μόνος μου θα κινηθώ, δεν υπάρχει θέμα συμπαίκτη, δεν τίθεται θέμα συμπαίκτη, κάνω λάθος, σε μια συνέντευξη προμηνών. Ναι, είχε κάνει μια συνέντευξη πριν από. Είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας συμπαίκτη. Πάντα το κλείνει όμως ο Καρυπίδης, αφήνοντας ένα ανοιχτό παράθυρο, ότι λέει: όποιος θέλει να αγοράσει, εδώ είμαστε να έρθει. Το να αγοράσει σημαίνει ότι παραχωρώ και αποχωρώ. Δεν θέλει να αποχωρήσει. Αυτή η διάθεση είναι από το. Απλά είναι πιο διαλλακτικός πλέον στο να μπει συμπαίκτη. Διαφορετικά. Ναι. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που θέλουν να δώσουν λεφτά στον Καρυπίδη και στον Άρη. Απλό είναι το ερώτημα. Εγώ θεωρώ απίθανο να μην υπάρχουν, γιατί βλέπουμε ότι για τον Ατρόμητο ενδιαφέρθηκε ολόκληρο Σατζούν. Για τον Άρη, που θεωρείται πιο μαγαζί γωνία τώρα, τουλάχιστον και από για τον Παναθηναϊκό, 13 χρόνια δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς. Ναι. Άστο, είναι πολλά. Μη μου μαυρίζει την ψυχή με τον Παναθηναϊκό, μη μου το λες αυτό. Δεν γιατί αυτό... την ψυχή, την αλήθεια σου λέω. Αποθαρρύνει παραμύθια. Με αποθαρρύνει αυτό, με αποθαρρύνει αυτό που λες. Εγώ παραμύθια δεν λέω. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θα ήθελα να μπουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρεις γιατί δεν μπαίνουν. Γιατί δεν γουστάρουν να γίνουν τα ονόματά τους να βγαίνουν στα μανταλάκια, να βγαίνουν στα site. Σοβαροί άνθρωποι, έτσι. Γιατί δεν γουστάρουν να μπλέκουν με τους υπέροχους λαούς και άλλα πολλά. Τα ξέρουμε αυτά. Πάντως, επειδή ο κόσμος του Άρη έχει μια αγωνία σχετικά με τον συμπαίκτη επενδυτή, και αν υπάρχει μια πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα για συμπαίκτη και όχι για να φύγει Έλληνα. Ο Καρυπίδης. Ακούστηκε ένα όνομα χθες του συζύγου της κυρίας Καρυπίδη, του κυρίου Δημήτρη Μεσινέζη, ο οποίος όμως από το 22 έχει λάβει το 33% των μετοχών και αυτή η ανακοίνωση της ΕΑ αφορά σε εκείνη την ανάληψη το 33%. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο, γιατί κάποιοι το συνδέουν και λένε αυτός είναι ο συμπαίκτης. Δεν είναι αυτός ο συμπαίκτης. Αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εμείς τα βγάζουμε με το τσιγκέλι. Πάντως, από ό,τι έχω μάθει, δεν ήταν στις σουίτες στο τελευταίο παιχνίδι. Λέγεται όμως ότι ήταν στο προηγούμενο. Ονόματα δεν προκύπτουν ακόμη. Αν προκύψει, θα διακόψουμε τις εκπομπές και θα βγούμε τώρα. Ανοίξτε τις κάμερες, κοιτάξτε τις φωτογραφίες από τις σουίτες για να βρούμε ποιος είναι αυτός. Εδώ, σε περιμένουμε. Με ανοιχτά τα αυτιά. Και στη συνέχεια θα μιλήσουμε, θα μας στέλνεις ενημερωτικό, social manager της εκπομπής και για το πόλ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό στο επόμενο ημίωρο. Η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη.
Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 5 εδώ με τις υπέροχες ροκές του Χρήστου Κιώση. Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ, στο ξεσκόνισμα της επικαιρότητας. Σε μια μέρα που μπορεί να βγάλει, μπορεί και να μην βγάλει, απόφαση Εφέσεων, η Επιτροπή Εφέσεων για το περιβόητο ντέρμπι της Κροτίδας. Εμείς θα μείνουμε σε ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι μόνο σε ευρωπαϊκή προσέγγιση, καθώς υπάρχουν και τα απόνερα του Σαββατοκύριακου. Όταν έχουμε, Ελένη, τον Σταύρο Καζατζόγλου, να τον καλημερίσουμε, καθώς για την ΑΕΚ δεν υπάρχει μόνο η Μαρσέιγ, υπάρχει και αυτό που άφησε το παιχνίδι με την Κηφισιά και το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Φραδελάκη. Εγώ νόμιζα, Βασίλη, ήθελε Σταύρο Καζατζόγλου για να μιλήσουμε για το Tottenham Chelsea. Ναι, γιατί καθώς έχουμε, πρέπει να έχουμε το μοναδικό οπαδό της Tottenham στην Ελλάδα. Καλημέρα, Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο μου. Βγάλτε χολή, καλημέρα, βγάλτε χολή. Μετά την, εγώ νόμιζα θα μου έλεγες βγάλτε και άλλη κόκκινη. Σφενέα σ' αφήσανε. Για τη σφαγή εκεί. Εκεί σφαγή. Θέλω να μιλήσουμε. Μετά τη σφαγή στην Κεσαριανή είχαμε και τη σφαγή στο Λονδίνο, στα ξένα και εκεί. Δύο αποβολές, νοσοκομείο έκανε η Τσέλσι στην Τότεναμ. Τι άλλο να πάθεις χθες. Αυτά είναι. Κάποτε βέβαια γιατί νομίζει κάποιος κύριος ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και εκεί μια παραγγίτσα, ο Σερ Άλεξ ήταν ο περίφημος εκεί με τους διαιτητές τους φίλους του που πήραν τα κρασάκια τους. Τέλος πάντων, τώρα έχει αλλάξει χρώματα. Για κοίτα από πάνω σου, θα πέσει ο ουρανός να σε πλακώσει. Για κοίτα. Μια χαρά είναι ο ουρανός. Κοίτα από πάνω σου. Καταγάλανος. Καταγάλανος. Να κάνουμε ρεπορτάζ και για τον Μάνταλο της Αγγλίας τότε. Έτσι, μπράβο. Γιατί ο Μάνταλος της Ελλάδος παρέπεψε τον Τσαγκαράκη. Αλλά εμένα το ερώτημά μου παραμένει. Ο Φωτιάς θα τιμωρηθεί. Λάντε. Και επίσης να δούμε και τι θα γίνει με το Τσαγκαράκι. Γιατί εγώ το περιμένω να δω την κρίση τελικά. Και αν θα οριστεί σε πίνακες και στα επόμενα παιχνίδια. Το ζήτημα βασικά είναι έχουμε, ότι... Βασικά έχουμε ένα. Βασικά έχουμε ένα ζήτημα. Η ΑΕΚ έχει δικαιωθεί από την απόφαση της ΚΕΔ. Η ΚΕΔ λέει παραπέμπω το Τσαγκαράκι γιατί έγινε πέναλτι στον Λιβάη Γκαρσία που δεν δόθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, εκτίμησή μου, το ξαναλέω για να τοποθετηθείς, είναι ότι μεγαλύτερη ευθύνη είναι του βαρίστα παρά του διαιτή. Εννοείται ότι δεν υπάρχει αμφιβολία επ' αυτού. Θεωρητικά γι' αυτό έχει μπει το ΒΑΡ. Γιατί ο διαιτής, αν και ο Τσαγκαράκης είναι στα δύο μέτρα από τη φάση... Ναι, είναι κοντά. Είναι κοντά. Έτσι έπρεπε να έχει άποψη, αλλά ακόμα και αν για οποιοδήποτε λόγο εκείνη την ώρα μπορεί να μπει και ένα σκουπιδάκι στο μάτι του και να δάκρυσε και να μην το είδε καλά, γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία και υπάρχει ο μπαρίστας, ο οποίος στο χειρότερο σενάριο πρέπει να τον καλέσει και να του πει «δες το, δες εσύ αν κρίνεις ότι είναι». Αυτό επί της ουσίας πρέπει να πει, να πει ότι «εγώ βλέπω κάτι, αλλά δες το κι εσύ για να επιβεβαιώσεις αν υπάρχει ή θεωρείς ότι όντως δεν υπήρξε τίποτα». Δεν συνέβησαν όλα αυτά στην Κεσαριανή. Και γι' αυτό που μπορεί να σας μεταφέρω ρεπορταζιακά είναι ότι μολονότι έχουν περάσει 2,5 μέρες από το βράδυ του Σαββάτου, ακόμα στην ΑΕΚ με αυτό ασχολούνται, υπάρχει έντονος εκνευρισμός. Θα μπορούσα να πω ότι είναι στα κάγκελα από χθες με όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Προφανώς η τιμωρία αποτελεί μια ηθική δικαίωση, αλλά οι βαθμοί δεν έρχονται πίσω και η ΑΕΚ εκεί που θα μπορούσε να είναι στο μείον 2 από την κορυφή βρέθηκε στο μείον 4. Αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Το χειρότερο νομίζω για την ΑΕΚ είναι ότι συμβαίνουν όλα αυτά την ώρα που υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ακόμα και σήμερα αν δει κάποιος τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα πιστέψει ότι η ΑΕΚ ελέγχει απόλυτα την ΕΠΟ, τη διαιτησία και τα πάντα όλα. Έχουν μπερδέψει κάποιοι ένα θέμα και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μου δίνεις την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω το εξής. Επειδή με ξέρεις, Σταύρο μου, ότι εγώ δεν κρύβομαι ποτέ. Το ότι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έχουν μεγαλύτερη δύναμη από άλλες ομάδες αυτή την εποχή στην ΕΠΟ είναι πανθομολογούμενο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται καμία διαιτησία από κανέναν. Δεν έχουμε την κατάσταση που υπήρχε πριν από 5 χρόνια, πόσο μπήκε το ΒΑΡ, οι ξένοι διαιτητές και όλα αυτά. Πλέον υπάρχει ΒΑΡ, υπάρχουν ξένοι διαιτητές, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Για να μην μπερδεύονται κάποιοι με το πόσο μια ομάδα μπορεί να έχει δύναμη μέσα στις θεσμικές διαδικασίες. Αυτό θέλω να το πω. Αυτό είναι το ένα, το κυριότερο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ΑΕΚ αποδείχθηκε, αποδεικνύεται ότι φωνάζει δικαιολογημένα.
Δεν μπορεί λοιπόν να πει κανείς γιατί ο Μάνταλος παρέπεψε τον Τσαγκαράκη, γιατί ο Τσαγκαράκης έκανε λάθος. Τι να κάνουμε τώρα. Ποιος θα τον παραπέψει, εγώ? Πάντως υπάρχει και η άλλη ανάγνωση. Σταύρο και Βασίλη, αν μου επιτρέπετε, όλος αυτός ο ντόρος, όλη αυτή η σκόνη που σηκώνει η ΑΕΚ, δικαίως αδίκως δεν θα το κρίνω εγώ, εδώ είστε εσείς να πείτε τη δική σας άποψη. Όλος αυτός ο θόρυβος, ο ντόρος, νομίζω ότι στέλνει και ένα μήνυμα εν ώψη της συνέχειας. Δηλαδή? Δεν στέλνει, Βασίλη, ένα μήνυμα για το... Έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14 στα επόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι εύκολα προκαλείται τόσο μεγάλος ντόρος από τις άλλες ομάδες, τουλάχιστον από τον ΠΑΟΚ σίγουρα όχι. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κάνει κάθε ομάδα όταν θεωρεί ότι αδικείται. Θέλω να σου πω ότι έχει φύγει. Δεν υπάρχει μήνυμα, είναι ξεκάθαρο. Έχει φύγει, αδικείται, φωνάζει. Θα σου πω, θέλω να σου πω ότι έχει φύγει από το Σάββατο το βράδυ πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα η κουβέντα από το αγωνιστικό για το τι δεν πήγε καλά για την ΑΕΚ και έχει πάει στο διαιτητικό. Διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Συγγνώμη, Σταύρο, που σου έχουμε πάρει αμπάριζα. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια πάντα και το λέω χρόνια ολόκληρα. Είναι άλλο πράγμα μια ομάδα να μην πάει καλά και είναι άλλο πράγμα αυτή η ομάδα να διεκδικεί ακριβώς ό,τι της ανήκει. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Ανήκουν. Συμφωνώ. Ακριβώς. Αλλά... Και αφορά όλους αυτό, έτσι. Όχι την ΑΕΚ μόνο. Έλα, Σταύρο. Το ένα άλλωστε δεν αναιρεί το άλλο. Και θα θυμάστε ότι σας είπα και θα μπορούσα να σας το πω το ίδιο και το Σάββατο το βράδυ, το ίδιο και την Κυριακή αν συζητούσαμε, ότι υπάρχουν ακριβώς δύο ξεχωριστές ιστορίες από αυτό το παιχνίδι. Το ένα, η χαλαρότητα με την οποία προσέγγισε αγωνιστικά η ΑΕΚ το ματς. Το δεύτερο, η χαλαρότητα με την οποία προσέγγισε όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ το παιχνίδι, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το οποίο συνέβη. Νομίζω πως η μεγαλύτερη απόδειξη των όσων είπε ο Βασίλης πριν από λίγο είναι το τι βλέπουν τα μάτια μας τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματα. Νομίζω χωρίς καμία εξαίρεση, πέρα από κάποιες ιστορίες που εν πάση περιπτώσει είναι, νομίζω έχουν καταπέσει από την ίδια την κατάσταση, δεν υπάρχει κανένα πρωτάθλημα στο οποίο να θεωρεί κάποιος ότι έχει κρυθεί πριν καν ξεκινήσει και από τον Οκτώβριο έχουμε πρωταθλητή. Έχουμε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα με πολύ υψηλό ενδιαφέρον και αυτό σημαίνει ότι όλοι παίζουν μέσα. Και προφανώς και με λάθη. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει ένα πρωτάθλημα που δεν θα γίνουν λάθη. Το ζήτημα είναι σε από αυτά τα λάθη να μην ευνοείται μόνο ένας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να γίνονται λάθη. Αυτό. Εναντίον όλων. Μακάρι να μην γίνεται κανένα λάθος. Και να μην γίνονται τόσο χοντρά λάθη. Γιατί ξαναλέω, ο Μάνταλος έπιασε μία πτυχή, το πιο κραυγαλαίο, το πιο ξεκάθαρο εν μέσω του αγώνα. Υπάρχουν ακόμα δύο περιπτώσεις που αφορούν και το offside στον Ελίασον που δόθηκε και το γκολ της Κηφισιάς. Σταύρο, δεν υπάρχει χέρι στον κόλ της Κηφισιάς. Συγγνώμη, κάνει λάθος η ΑΕΚ όποιος επιμένει σε αυτό. Δεν υπάρχει χέρι. Δεν υπάρχει χέρι για παράβαση. Αυτά ο Μάνταλος δεν μπορεί να τα δει ως παρατηρητής ενός αγώνα, γιατί ο παρατηρητής αγώνα βλέπει αυτό που βλέπει και ο κάθε άνθρωπος που είναι στο γήπεδο. Αυτός που είναι στο VAR θα πρέπει, το είδαμε και χθες μια που το αναφέρατε και πριν, να αναλύει διεξοδικά πάρα πολύ όλες τις περιπτώσεις και να βρίσκει πού υπάρχει χέρι, πού υπάρχει παράβαση ή αν δεν υπάρχει παράβαση. Μαζί σου, αλλά επίσης δεν πρέπει να ξεχυλώνει μια ομάδα την εις βάρος της αδικίας. Δηλαδή δεν γίνεται σε όλα να πιστεύει η ΑΕΚ ότι έχει δίκιο. Γιατί και τον γκολ του Ελίασον φαίνεται, πέρα από τις στραβές γραμμές, έτσι όπως τις βάλανε, στραβόταν το κεφάλι τους, φαίνεται ότι είναι λίγο μπροστά και δεν υπάρχει χέρι στην φάση Κηφισιάς. Εκεί που η συζήτηση πλέον γίνεται και δικαιωματικά γίνεται, είναι η φάση του Λιβάη Γκαρσία. Αυτό λέμε. Παν μέτρων άριστον. Στην κουβέντα αυτό, μας. Σωστό. Αυτό. Δεν συμφωνώ εγώ με τα μέτρα τα άριστα, γιατί δεν είμαι του μέτρου, αλλά όπως και να έχει, δεν θέλω τώρα, έτσι αλλιώς δεν έχει καμία ουσία να αντιδικούμε για το αν ήταν ή δεν ήταν. Δεν αντιδικούμε. Όχι, δεν αντιδικούμε, δεν τα κάνουμε. Υπάρχει και όταν μία, διαφωνούμε δεν είναι κακό, φανείς, δημοκρατία έχουμε. Παράβαση. Μα συμφωνώ, εγώ δεν είπα. Απλά δεν έχει και νόημα τώρα να καθίσουμε να αναλύσουμε για φάση που ο κόσμος δεν μπορεί να την έχει αυτή τη στιγμή μπροστά του και να δείξω πού είναι το χέρι και πού δεν είναι και οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι από χθες υπάρχει με ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι ο Μάνταλος θεωρεί πως ο Τσαγκαράκης και ο Φωτιάς ενήργησαν λανθασμένα στη μη υπόδειξη εξέταση της φάσης του Γκαρσία με τον αμυντικό της Κηφισιάς, που παρεμπιπτόντως θα ήταν και κίτρινη κάρτα, άρα θα έμενε και με 10, αλλά αυτό έχει επίσης πολύ μικρή σημασία πλέον. Η ΑΕΚ έχασε 2 βαθμούς. Νομίζω ότι σε σχέση με τα μάτς με τον Πανσεραϊκό και τον Όφη, αναφέρομαι σε προηγούμενες γκέλες της, πάλι πριν από το Πεπαγάρα, το αναφέραμε και πριν, το χθεσινό μπορεί να τους αφυπνήσει λίγο καλύτερα, μπορεί στο τέλος της ημέρας να είναι θετικό για την ΑΕΚ
για να κατανοήσουν κάποια από τα ζητήματα που υπάρχουν. Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα ο Αλμέιδα δεν έχει καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή στο πώς θα μπορεί να κρατά σε εγρήγορση την ομάδα του, κάνοντας και το απαραίτητο rotation που χρειάζεται προκειμένου να βγάλει σειρά αγώνων, και από την άλλη να μπορέσει να κρατήσει σε υψηλό πνευματικό επίπεδο τους ποδοσφαιριστές του όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τη Χ και η Φυσιά πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει καλά. Και το έχει πληρώσει 4 φορές η ΑΕΚ, δεν έχει γίνει καλά. 4 φορές το έχει πληρώσει. Με τον Πανσεραϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον Όφη και προχθές. Θα συμφωνήσω όμως και εσύ και όποιος έχει δει εκείνα τα παιχνίδια ότι είναι 4 διαφορετικά παιχνίδια. Είναι το μάτι της Κρήτης που η ΑΕΚ δεν βλεπόταν και δικαίως έχασε. Είναι το μάτι με τον Πανσεραϊκό που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε ένα σκορ 5-6-1. Με και βάση τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε και έχασε η ΑΕΚ. Είναι ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που η ΑΕΚ έχει κάνει ένα εκπληκτικό 20 λεπτό, μετά κάθισε, ισοφαρίστηκε. Τέλος πάντων, ντέρμπι είναι όπως και να το κάνεις. Και στο δεύτερο ήταν αυτή που ήθελε περισσότερο την νίκη, ενώ ο Ολυμπιακός ήθελε την ισοπαλία. Δεδομένο και αυτό επίσης καταγράφηκε νομίζω. Και υπάρχει και το τελευταίο με την Κυφσιά. Είναι διαφορετικά παιχνίδια ενώ στο μοτίβο τους. Ότι προφανώς είναι διαφορετικά, αλλά είναι και στο μοτίβο διαφορετικά. Άρα υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία συνολικά πρέπει να ξεπεράσει και να βρει λύσεις ο Αλμέιδα. Τώρα, για να κάνω και λίγο την γέφυρα με αυτό που έρχεται, γιατί είμαστε Τρίτη και σε δύο μέρες η ΑΕΚ έχει έναν ευρωπαϊκό τελικό. Πολύ σωστό. Είναι ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι ήδη ένας όμιλος που έχει μπερδευτεί πάρα πολύ, και το μάτς που τον μπέρδεψε πάρα πολύ αυτόν τον όμιλο είναι η νίκη της ΑΕΚ στην Αγγλία επί της Brighton. Αυτή η επική νίκη της ΑΕΚ είναι αυτή που έχει κάνει άνω κάτω τον όμιλο, σε συνδυασμό βέβαια και με την κακή πορεία που είχε ο Άγιαξ στη σεζόν. Αυτό λοιπόν το οποίο έχουμε τώρα είναι δύο μάτς που θα δείξουν σε μεγάλο βαθμό που πάει η ιστορία. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μαρσέιγ, ο Άγιαξ υποδέχεται την Brighton. Η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να κάνει πρώτιστα για να μην κοιτάζει τίποτα άλλο είναι να νικήσει τη Μαρσέιγ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη γαλλική ομάδα. Δεν θα μπορούσε να μην υπάρχουν και με επιλογές τύπου Γκατούζο στον πάγκο που είναι ξεζητημένες. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε για πάρα πολλά και έχει καταλήξει με πολύ λίγα στα χέρια, και αυτό δημιουργεί ένταση και εκνευρισμό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα υπάρχει ένα κατάμεστο γήπεδο, μια ατμόσφαιρα ανάλογη με αυτή που έχει μεταφερθεί μέσω των site, των εφημερίδων, των social media που είχε δημιουργηθεί στη Μασσαλία πριν από 15 μέρες. Αγωνιστικά ο Αλμέιδα έχει, πιθανότατα θα έχει και την επιλογή του Χατζησαφή που μπήκε από χθες σε προπονήσεις, άρα μοναδικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο Ρότα, που έχουμε εδώ και δύο μέρες ακόμα για να δούμε μήπως και προλάβει να μπει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσει να έχει λίγο περισσότερες επιλογές σε θέσεις που είναι στο όριο, και αυτό μπορεί να του δώσει λύσεις για να μπορέσει η ΑΕΚ να εμφανιστεί πραγματικά ανταγωνιστική σε μάτς που σίγουρα το θετικό αποτέλεσμα, εννοώ και η ισοπαλία ακόμα, θα την κρατήσει ζωντανή, αλλά η νίκη θα της εξασφαλίσει σχεδόν και μαθηματικά την παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και το 2024. Πολύ σωστό. Ωραία. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε πάρα πάρα πολλά να πούμε και για την ΑΕΚ. Να είσαι καλά. Να πω, Ελένη μου, ότι εξακολουθεί να είναι μπροστά ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο poll που τρέχει αυτή τη στιγμή στα social της εκπομπής. Ποιον θεωρείται καλύτερο προπονητή, τον Ρασβάν Λουτσέσκου ή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 67-33. Το σκορ, πολλά τρίποντα φαίνεται. Γι' αυτό, Βασίλη, έρχονται ενισχύσεις. Έρχονται ενισχύσεις για τον Γιοβάνοβιτς. Ακριβώς. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μανολιδάκη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Έχουμε βάλει ένα poll για να βοηθήσουμε λίγο την ακροαματικότητα της εκπομπής του κυρίου Διευθυντή, του κυρίου Ζαγόρα, για τις δύο που είχαν μια διαφωνία με τον κύριο Παπαθεοδόρου χθες. Και προηγείται ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαναλαμβάνω, ο καθένας ψηφίζει τον άνθρωπο που πάντα έχει και συναισθηματική αξία, καθώς συνδέεται με την ομάδα του. Διπλό στον Πειραιά δεν παίζονταν. Κι όμως, χθες, Κώστα, ήταν πολύ ωριακά τα πράγματα για το αν θέλετε να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του συμβολέου του στον ΠΑΟΚ. Εντυπωσιακό, έτσι. Απίστευτο, δηλαδή. Αν βάλεις στους Παναθηναϊκούς αντίστοιχο πόλ. Βλέπεις, Βασίλη, όσοι δεν μένουν στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να αντιληφθούν να πιάσουν το σφιγμό. Ούτε και εγώ μπορώ να το πιστέψω. Εγώ το καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω που εκπλήσεστε, αλλά είναι η αλήθεια.
Δεν είναι αν βάλει του Παναθηναϊκού Πολ, αν θέλουν να μείνει όχι ο Γιωβάνοβιτς και βρεθεί ένα, θα τον δείχνουν όλοι με το δάχτυλο. Αν βρεθεί ένα που θα πει όχι. Καλά. Έτσι δεν είναι, Μανώλο? Δίκαιη υπερβολή, ναι, όμως. Ναι. Δίκαιη υπερβολή, όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε να προσεγγίσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Γαλλία με τη Ρέν. Επίσης, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Βέβαια. Κλειδί παιχνίδι, κλειδί που αντικειμενικά μιλάμε για μια ομάδα από προηγούμενο πρωτάθλημα. Καμία σχέση με το ελληνικό, σε άλλους ρυθμούς, σε άλλες ταχύτητες. Πολύ ποιοτική ομάδα από τη μέση και μπροστά, όπως είδαμε στη Λεωφόρο. Πραγματικά εντυπωσιακή ομάδα και μια ομάδα που παράγει, δηλαδή μπορεί να μην έχει τα ονόματα που πολλοί κόσμος ξέρω μπορεί να γνωρίζει ενώ που παρακολουθεί διεθνές ποδόσφαιρο, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παράγει συνεχώς ποδοσφαιριστές και εξάγει ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει εκπληκτική δουλειά, έχει αναφερθεί σε αυτό ο Ιβάνιο Μάνοβιτς. Η λειτουργία της δηλαδή αποτελεί πρότυπο κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά την παραγωγή ποδοσφαιριστών από τον Καμαβικά και τον Ντεμπελέ τα παλαιότερα χρόνια. Μέχρι προστάτως τώρα πρόσφατα έδωσε τον Ντοκού στην City να επεκτείνει. Όσοι δεν έχουν δει, κατάλαβαν σε λίγο καιρό γιατί πράγμα μιλάμε. Γενικώς είναι μια ομάδα που έχει πραγματικά πρέπει να αποτελέσει δηλαδή παράδειγμα προς μίμηση. Βέβαια στην Ελλάδα είναι υψηλά γράμματα αυτά, αλλά αντικειμενικά η λειτουργία της είναι εκπληκτική. Τώρα, από πλευράς παιχνιδιού, πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός σε ένα momentum όπου δεν θα έλεγα ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση της. Ούτε πριν το μάτς στη Λεωφόρο ήταν στην καλύτερη δυνατή για πλέον αποτελεσμάτων, αλλά ήταν σε καλή κατάσταση τουλάχιστον, έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Τώρα είναι σε μια μετέχνια, θα έλεγα. Δεν είναι συνηθισμένη ομάδα να παίζει Ευρώπη-Γαλλία, Ευρώπη-Γαλλία. Αυτό έχει ένα κόστος στο παιχνίδι της και ενδεχομένως μετά την νίκη που έκανε στη Λεωφόρο να υπάρχει μια μικρή υποτίμηση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστική. Μην κοιτάτε το μάτς με τη Λαμία. Γενικά και οι προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι ένα μάτς που δεν έχει πάθος να χάσει πράγματα. Εξ αρχής δεν είναι το φαβορί, είναι το outsider. Αλλά έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Αρκεί λίγο να τον πάει και το παιχνίδι, να τον πάρει και στην κυρία του παιχνιδιού. Όπως δεν τον είχαν πάει καθόλου στη Λεωφόρο στο συγκεκριμένο μάτς των δύο ομάδων. Ήταν λες και χρώσταγε κάτι από προηγούμενα μάτς να δώσει τη Ρεν και τα έδωσε. Η αλήθεια είναι στο πρωτάθλημα της Γαλλίας είχε κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν αντιπροσωπευτικά της εικόνας της. Σε εκείνο το μάτσο τώρα... νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πήρε όσα άξιζε επιθετικά και πλήρωσε με το σκληρότερο τρόπο τα προβλήματά του στην άμυνα. Ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Ήταν και οι δύο ομάδες νομίζω πολύ καλές στο δημιουργικό κομμάτι και κακές στο ανασταλτικό. Περιμένω ένα παρέσμα από την αλήθεια, αλλά ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας βγάζει χαρακτήρα. Δηλαδή αν τον παρατηρήσεις στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα, ακόμα και στα μάτια δεν ήταν καλός, όπως για παράδειγμα στη Χάιφα, ήταν πολύ δύσκολο μια ομάδα να το νικήσει. Βέβαια τώρα έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από πλευράς της κομιδής σταθμών, το Χ δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αυξήσει θεαματικά τις ελπίδες. Αλλά όσο το διπλό είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά οπωσδήποτε δεν πάει να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν μπορείς να προκαταβάλεις τίποτα. Θα τρέχεις match. Πάντως από την εικόνα των ομάδων που έχουμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι στον όμιλο η Ρέν είναι φαβορή για την πρώτη θέση. Για Ρεάλ δηλαδή, παρότι έχει τη φανέλα και το όνομα, δεν περνάει για τις καλύτερες μέρες της. Εκεί δεν ξέρω αν... Κατάρρευση, όχι απλά δεν περνάει τις καλύτερες μέρες, Κώστα. Έχει καταρρεύσει το τελευταίο διάστημα. Όντως, πάει πολύ άσχημα στα αποτελέσματα. Και υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να προσλάβει τον Μαρτελίνο προπονητή. Εκεί είναι και αν θα έχει γίνει. Είναι οξυμωρό. Μαρτελίνο που τον είχε βρει ο Παναθηναϊκός απέναντί του με τη Μαρσέγ, έτσι. Ναι, και ουσιαστικά έχασε τη δουλειά του από τον αποκλεισμό. Και δεν τον βρήκε, ακριβώς, και δεν τον βρήκε η ΑΕΚ. Και δεν λέει να το ξεχάσει, έτσι, γιατί έχει δώσει συνεντεύξεις που ακόμη μνημονεύει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, και είναι πρώτο φαβορί από ό,τι τουλάχιστον λένε στην Ισπανία για να λάβει τη διαρρεά. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό, όλα γίνονται σε ποδόσφαιρο. Πάντως ο Κώστας έχει δίκιο. Αν η Ρεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, θα πάει στους 9, θα γίνει το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση. Υπάρχει πάντα βέβαια. Υπάρχουν πάντα βέβαια τα παιχνίδια της Μακάμπη, καθώς ναι. Θυμίζω ότι εκκρεμεί το Βιγιαρεάλ Μακάμπη που έχει οριστεί για 6 Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι.
Και είναι και ένα μεγάλο ερώτημα το σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Δηλαδή, πολύ σωστό. Οι Ισραηλοί τώρα λογικά με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν νομίζω να είναι και στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Προπονήσεις με τεμποδίων γίνονται, θα έχουν σίγουρα προβλήματα. Απλώς σε τέτοιες ειδικές καταστάσεις δεν μπορείς να γνωρίζεις πώς ψυχολογικά μπορεί να αντιδράσει μια ομάδα. Άλλες μπορεί να συσπηρωθούν, ακόμη και με λίγες προπονήσεις. Είναι ένα ερωτηματικό, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα προηγουμένως ότι δεν θα είναι ο Χουάνκαρ στην αποστολή. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος μετά την επανέναρξη, δηλαδή δεν περιμένουμε, δεν προβλέπεται να είναι έτοιμος ακόμη και στο επόμενο μάτι της ομάδας με την Κυψιά στην Κυψαριανή για το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να παίξει με ένα αυτή, όπως είπε ο νομικός εκπρόσωπος του Ολυμπιακού στην εκδίκαση έφεσε. Δεν μπορεί να παίξει με ένα αυτή. Δεν μπορεί να πετάξει στο αεροπλάνο, δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο με ένα αυτή. Περίεργο μου φαίνεται, αν μπορεί να παίξει με ένα αυτή. Ναι. Συμπληρώνει πάντως αρκετό καιρό εκτός, έχει χάσει παιχνίδια. Κοντεύουμε μήνα. Ναι. Κοντεύουμε μήνα και είναι και παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κι άλλο αριστερό μπακ. Δηλαδή είχε όλο το βάρος ο Μλαντένοβιτς. Φερεί στους αγώνες. Ναι, δεν είναι καλά ακόμα. Ο Χουάνκα δεν έχει κάνει καν προπόνηση για την αρχή. Δεν έχει βγει μια μέρα, προσπάθησε να βγει, μπεζαλίστηκε, δεν βγήκε μετά έξω. Και από εκεί και πέρα, Πάλμερ Μπράουν, όπως είναι γνωστό, είναι εκτός, όπως και ο Μάγνουσον. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι, δεν υπάρχει κάποιο απρόπτο. Νομίζω καλύτερη δυνατή εντεκάδα από πλευράς διαχείρισης χρόνου και κόπωσης. Νομίζω ότι τα έχει φέρει έτσι το προπονητικό επιτελείο, που δεν υπάρχει, δεν είναι ζήτημα. Καλύτερη δυνατή εντεκάδα θα παραταχθεί στο μάτς. Ίσως ένα από τα πιο καθοριστικά παιχνίδια, για να ξέρουμε και τι γίνεται ακριβώς και ποιοι θα είναι οι ρεαλιστικοί στόχοι από εδώ και πέρα. Γιατί σε πρώτη φάση τον Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει να μην χάσει τη Γαλλία, γιατί ακολουθεί και δεύτερο δύσκολο παιχνίδι με τη Villarreal στην Ισπανία. Τον ενδιαφέρει λοιπόν να μην χάσει, γιατί το πρώτο πράγμα που τον νοιάζει είναι η ευρωπαϊκή του συνέχεια. Τώρα, αν αυτή η ευρωπαϊκή συνέχεια θα έρθει στο Europa ή στο Conference League, είναι μια άλλη κουβέντα. Βεβαίως, αν ο Παναθηναϊκός νικήσει στη Γαλλία, δημιουργεί άλλο momentum, χτίζει άλλη προοπτική εν ώψη προτσέση. Αλλά είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι. Δεν σε άκουσα, ακουστά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά είναι και έτσι δομημένη η συνέχεια της διοργάνωσης, που βολεύει περισσότερο η πρώτη θέση, φυσικά εννοείται. Από τη δεύτερη θέση ίσως είναι προτιμότερη η τρίτη. Είναι μια συζήτηση δηλαδή που έχει ανοίξει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Με την έννοια ότι συνεχίζει δεδομένα στο conference με την τρίτη θέση στον ομίλο, ενώ με τη δεύτερη τίθεται σαν αμφιβολία, γιατί κατεβαίνουν οι ομάδες του Champions League. Είναι λίγο περίεργο έτσι όπως το έχουν κάνει, αλλά από την άλλη μπέρα ξεχνάμε η πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού σε φάση ομίλων μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια. Έχει διπλή ανάγνωση αυτό που λες. Κάποιος παλιός Παναθηναϊκός θα σου πει δικαιολογημένα, μεγαλύτερος ηλικία εννοώ, ότι τι είναι αυτά που λες, Κώστα, η θέση του Παναθηναϊκού είναι στο Champions League, και αν όχι στο Champions League, στην αμέσως επόμενη διοργάνωση. Κάποιος πιο νεαρός θα σου πει ο ρεαλιστικός στόχος του Παναθηναϊκού είναι να συνεχίσει στην Ευρώπη. Έχει διπλή ανάγνωση και οι δύο έχουν επιχειρήματα. Με την προοπτική της διάκρισης, γιατί προφανώς το conference είναι πιο βατή η διοργάνωση για να διακριθείς. Ναι, όλοι βλέπουν τον τελικό της ΟΠΑΠ Αρένα. Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοπαίξει αυτό το τελικό από τις ελληνικές ομάδες. Κυρία Μπούντου. Ακόμη έχει δρόμο και η αλήθεια είναι, ναι, ότι έχουμε λοκάρει το συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν θα πούμε ψέματα. Οκ, προφανώς αστειευόμαστε. Έτσι, αυτή η κουβέντα τώρα γίνεται περισσότερο με διάθεση πλάκας. Είναι, ναι. Είναι μακριά, έχει δρόμο ακόμη. Είναι αυτό που λένε, να μαζευτούμε, να πάτε. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι μια διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που οι ελληνικές ομάδες μπορούν να κυνηγήσουν. Είναι μια ακόμα διοργάνωση που οι ελληνικές ομάδες. Είναι μια πορεία πολύ, πολύ ικανοποιητική. Συμφωνώ. Και σοβαρή. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια οι ελληνικές ομάδες. Να απαξιώνουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις για να μην τρελαθούμε και τελείως. Να απαξιώνουν. Λες και πήξαμε στις κούπες. Σοβαροί να είμαστε. Και να υποβαθμίζουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι, που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Κωστή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπες να ψηφίσεις εσύ, να ψηφίσεις Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν βλέπω δουλειά. Έχουν μπει οι φίλοι της κυρίας Μπούτου και κάνουν πάρτι. Έδωσα γραμμή χθες. Γεια σου Κώστα, έδωσα γραμμή Βασίλη χθες. Γεια σου Κωστή. Βλέποντας ότι είναι οριακά τα πράγματα. Βλέποντας ότι είναι οριακά. 68-32. Θερίζει όπως τον. Ξέρεις πώς τον αποκαλεί ο Τσίψιος? Ο Ρουμάνος Γκουαρδιόλα. Ο Ρουμάνος Γκουαρδιόλα. Κοίταξε.
Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω για τον Ράζ Μαλουτσέσκου, γιατί με λένε, είδες το σαλονικιώτικο, βγαίνει αβίαστα. Βγαίνει αβίαστα. Λοιπόν, γιατί μου λένε ότι, όχι προπαγανδίζω, είναι βαριά λέξη, τέλος πάντων ότι υπάρχει μια εκτίμηση προς το πρόσωπο του Ρουμάνου. Παιδιά, είναι δεύτερη θητεία, έχουμε ζήσει με τον Λουτσέσκου και πολύ ιστορικές βραδιές και πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ναι. Δεν το θυμάσαι εσύ, όταν γύρισε ο Λουτσέσκου, ότι ο Λουτσέσκου είναι ο Γκουαρδιόλα του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω. Αναλογικά, έτσι. Αναλογικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί με την ψυχή του με αυτόν τον σύλλογο. Δηλαδή, ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έναν ξένο προπονητή που δεν γεννήθηκε εδώ, που δεν ήξερε τι είναι, τι σημαίνει ΠΑΟΚ, τι είναι ο ΠΑΟΚ, να έχει έρθει σε αυτή την ομάδα και να γνωρίζει καλύτερα από πολλούς μας τι είναι ο ΠΑΟΚ και ποια είναι η ψυχοσύνθεση του ΠΑΟΚ. Είναι σαν να ρωτήσεις κάποιον στην Ευρώπη με ποια ομάδα είναι ταυτισμένος ο Γκουαρδιόλα και να σου πει Manchester City. Θα του πεις κάνε μας τη χάρη. Ακριβώς. Είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε για το επόμενο διαφημιστικό και επιστρέφουμε το ίδιο δυνατά με Αλέξη Σπυρόπουλο για τις αναλύσεις του και με Τόλι Κοτζιά, τον οποίο τον φάγαμε χθες με συνοπτικές διαδικασίες λόγω ποδοσφαίρου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι σχεδόν 12 παρά 20. Συντονισμένη στην κορυφαία αθλητική συχνότητα, τον Λίμπερο 107,4. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργη στα μικρόφωνα. Συνεχίζει και τρέχει το πόλ της εκπομπής με την παρατήρηση του Κωνσταντίνου Τσίψιου στο 69-31 υπέρ του Λασβάν Λουτσέσκου και εναντίον του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο ερώτημα ποιον θεωρείται καλύτερο προπονητή. Ότι ο λαός του Ηρακλή δεν στηρίζει τον πρώην θρύλο του, λέει ο κύριος Τσίψιος. Το καταθέτω και αυτό, κυρία Μπούτου. Λοιπόν, εγώ θα καταθέσω μερικά μηνύματα που έχουν φτάσει και δεν τα έχουμε διαβάσει. Το must win παιχνίδι απέναντι στην Αμπερντίν το καταλαβαίνω, αλλά η μάχη θα δοθεί στη Φραγκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σωστός σημαντικό παιχνίδι που, κρίνει, που θα κρίνει, όπως όλα δείχνουν, την πρωτιά, με πάρα πολύ κόσμο από πλευράς ΠΑΟΚ. Παιδιά, εδώ ζούμε κι εμείς, βλέπουμε τις διαιτησίες όλων των ομάδων, ας ηρεμήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιοβάνοβιτς, Αλμέιδα και Λουτσέσκου, ικανότατοι προπονητές, κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ψηφίζω και με τα δύο χέρια. Το παλικάρι που έστειλε αυτό. Απλά το στο πόλ για να διευκρινίσουμε, μπορούσαμε να βάλουμε μόνο δύο επιλογές και γι' αυτό κινηθήκαμε σε Λουτσέσκου και Γιοβάνοβιτς. Αλλά να καλημερίσουμε και τον Αλέξη Σπυρόπουλο για να μας πει πού βρισκόμαστε στο μίνιμουμ που έχουμε θέσει ως στόχο στην Ευρώπη. Σωστά, το ταμείο. Καλημέρα, Αλέξη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το μίνιμουμ για αυτή την εβδομάδα θα έλεγα να το προσδιορίσουμε στο να περάσουμε μια ήσυχη εβδομάδα έξω από τα γήπεδα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι με την άφιξη των οπαδών της Olympique de Marseille, με τα ταξίδια που θα κάνουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού στην Αγγλία και του Παναθηναϊκού στην Γαλλία, έχουμε μια δύσκολη ήσυχη. Αυτό μας τυγώνουν οι Ουσέλινοι. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο σου, Αλέξη. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι δεν το λέω αυτό για να αυτομαστιγωθούμε ως Έλληνες, γιατί βλέπουμε από χθες κιόλας, Δευτέρα, ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα με τρομερά ξυλίκια στο Μιλάνο εν ώψη του αγώνα Μίλαν-Paris Saint-Germain και επίσης με αρκετή φασαρία και πολλές καταστροφές στο Πόρτο εν ώψη του αγώνα της Πόρτο με την Άντβερπ επίσης για το Champions League. Η αντίληψή μου είναι ότι οι λεγόμενες δυτικές ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνο οι ευρωπαϊκές, γενικότερα οι κοινωνίες του δυτικού κόσμου είναι υπό αφόρητη πίεση και όλα αυτά είναι εκδηλώσεις εκτόνωσης αυτής της πίεσης και γι' αυτό δεν ακούω και σε αυτό δεν δέχομαι καν να το συζητήσω τους όρους αθλητική βία, οπαδική βία. Υπάρχει μόνο βία. Είναι κοινωνική βία εννοείς. Εννοώ βία ανήλικων στα σχολεία. Κάθε μέρα τα παίζουν αυτά τα δελτία ειδήσεων στην τηλεόραση για όσους ακόμα παρακολουθούν ειδήσεις από την τηλεόραση. Έχεις γνώση πόσοι συνελήφθη, πόσοι ανήλικοι συνελήφθησαν μόνο τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα? Ναι, αυτό λέω λοιπόν, ότι δεν 1320. Έχει 1320. Μόνο το Σεπτέμβριο. Ναι.
Σε ευχαριστώ πολύ για την επίρρωση του επιχειρήματος, Βασίλη. Δεν είχα υπόψη μου αυτό το νούμερο. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην πλατιάζουμε τώρα, επαναλαμβάνω και το κλείνω ότι το μήνυμα με αυτήν την εβδομάδα είναι να ζήσουμε μια ειρηνική εβδομάδα, βασικά στην Αθήνα, γιατί νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν, τουλάχιστον δεν μπορώ να προβλέψω κάποιο είδους κίνδυνο, εν όψη εννοώ του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Αμπερντίν. Και ναι, αν θέλετε, πάμε και στα αγωνιστικά. Αυτό όμως αισθάνθηκα ότι, μαθαίνοντας από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, και βλέποντας και τις εικόνες στο Πόρτο και στο Μιλάνο, ότι είναι κάτι που θα ήταν ευχάριστο να το αποφύγουμε. Ναι, με βάση λοιπόν αυτά που έχουμε μπροστά μας, υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία του ΠΑΟΚ, νικώντας την Αμπερντίν, να του μένει ένα καθοριστικό παιχνίδι στην Φραγκφούρτη, αλλά να έχει αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές του για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, που σημαίνει δύο γύρους, πρόκριση δύο γύρων. Υπάρχει το μάτς του Ολυμπιακού με τη West Ham, όπου ο Ολυμπιακός πρέπει πρωτίστως, πέρα από το να μείνει ζωντανός, να δείξει μετά το κάζο με τον ΠΑΟΚ ότι επανήλθε. Υπάρχει το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Ρεν, όπου το βράδυ θα ξέρουμε πού στοχεύει ο Παναθηναϊκός, αν δηλαδή θα μείνει μετά το αποτέλεσμα στο Europa League ή αν θα μπει ρεαλιστικός στόχος το Conference. Και υπάρχει και τέλος το μάτς της ΑΕΚ με την Marseille, όπου η Ένωση πρέπει επίσης να δώσει την απάντηση ότι η μεγάλη νίκη στον Brighton δεν ήταν μια φωτοβολίδα, αλλά μπορεί να την συντροφεύσει. Αυτή είναι για μένα έτσι μια πολύ γρήγορη καταγραφή των δεδομένων. Τι λες? Πολύ σωστά. Θα έλεγα να διαχωρίσουμε την περίπτωση του ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ πρακτικά έχει προκληθεί, θέλω να πω. Σωστό. Είναι αδύνατο να μην καταταχθεί πρώτος ή δεύτερος στο γκρουπ. Εννοείται πως οφείλει πρώτα στον εαυτό του, άσε τους υπόλοιπους γύρω-γύρω, το ίδιο το γκρουπ οφείλει στον εαυτό του, να του κάνει τη χάρη να κάνει αυτές τις δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Τους Σκοτσέζους και τους Φινλανδούς, και όταν έρθει ο καιρός, γιατί αργεί ακόμα αυτό το παιχνίδι, είναι σε καμιά 40 μέρες από τώρα στην Φραγκφούρτη, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, οι συσχετισμοί και όλα αυτά εν ώψη εκείνου του αγώνα, που από τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την ασπρόμαυρη κεντρική Ευρώπη. Αν είναι συναγερμός για την κεντρική Ευρώπη το να πάνε να δουν τον Ιούλιο τα... Δεν είναι 40 μέρες το μάτσο ΠΑΟΚ, 30 Νοεμβρίου, ακριβώς μετά τη διακοπή. Ναι. Είναι 30 Νοεμβρίου. Α, οκ, συγγνώμη. Έπεσα εγώ έξω στο καλεντάρι και στις ημερομηνίες. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πώς θα είναι εκείνη η βραδιά στη Φραγκφούρτη. Επαναλαμβάνω, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αν έχει προκληθεί ή όχι, οφείλει στον εαυτό του να τη χάρει να κάνει τουλάχιστον αυτές τις δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη, και μετά θα το δούμε. Δεν εξυπακούεται ότι οι νίκες είναι αυτονόητες, επειδή νίκησε στη Σκωτία και στην Φινλανδία. Όση προσπάθεια χρειάστηκε εκεί, τόση προσπάθεια θα χρειαστεί και εδώ. Και ακριβώς. Οι δύο νίκες που ήρθαν με αίμα και στο Ελσίνκι και στην ηγετική, στις δύο βρέθηκε να κυνηγάει από πίσω το παιχνίδι το σκορ. Τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα τους γκρουπάριζα στην ίδια περίπτωση, με την έννοια ότι πάνε να παίξουν στις έδρες των ομάδων που είναι αρκετά έως πολύ πιθανό να είναι οι πρώτες ομάδες στον όμιλο, και η West Ham είναι φαβορή, αφού έχει ήδη νικήσει στη Γερμανία παρά την ήττα της στον Πειραιά, έχει και τον Ολυμπιακό και την Freiburg στο Λονδίνο τώρα, άρα αυτή είναι το φαβορή για την πρώτη θέση, και ο Παναθηναϊκός επίσης. Η Ρεν, από τη στιγμή που νίκησε στην Αθήνα, είναι και αυτή, και έχει και την Villarreal στην Γαλλία. Άρα ό,τι πάρουν καλό είναι, έτσι. Ναι, αυτό είναι. Λέω, ότι είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια, δεν είναι όμως τα καθοριστικά παιχνίδια. Αν πάρουν κάτι είναι bonus, αν δεν πάρουν τίποτα, πάλι καλά είμαστε και πάμε στα επόμενα που είναι πράγματι τα καθοριστικά. Αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια, και φυσικά δεν έχει να κάνει μόνο το αποτέλεσμα, γιατί όπως ανέφερες, Βασίλη, και οι γύρω-γύρω, αλλά και οι ίδιοι οι προπονητές και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές για τον εαυτό τους θέλουν να δουν τη συμπεριφορά τους σε τέτοιες δοκιμασίες υψηλής δυσκολίας. Πάντοτε όταν πέφτει μια κατραπακιά, συνήθως δεν πέφτει και δεύτερη. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει καλή εικόνα στο Λονδίνο. Τώρα το αποτέλεσμα μπορεί να είναι κάτι άλλο.
Παναθηναϊκός επίσης έχει πλέον την γνώση να μην είναι, πώς να πω, αφελής, όσο στη Λεωφόρο όταν υποδέχθηκε την ΡΕΝ. Αλλά ξαναλέω ότι αν πάρουν κάτι είναι μπόνους, αν δεν πάρουν τίποτα, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Θέλω κλείνοντας να διαβάσεις το μάτς της ΑΕΚ, γιατί σου ομολογώ ότι μου είναι περισσότερο δύσκολο από κάθε άλλο παιχνίδι το συγκεκριμένο, το ΑΕΚ Μαρσέιγ. Η ΑΕΚ είναι μια περίπτωση από μόνη της, γιατί νομίζω ότι θέλει να δώσει στον εαυτό της απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο μια δεύτερη ευκαιρία να τον αντιμετωπίσει στα ίσα. Και όταν λέω στα ίσα, δεν αναφέρομαι σε διαιτησία. Αναφέρομαι να παίξει ένα παιχνίδι με την Ολυμπίκ στην έδρα της 11-11. Ή δυνατόν. Ήθε. Πιστεύω ότι αν αυτή την ευκαιρία την δώσει στον εαυτό της η ΑΕΚ να παίξει αυτό το παιχνίδι 11-11 και φυσικά να μην ξανασυμβεί το σπάνιο περιστατικό που συνέβη με τον τερματοφύλακα εκεί πάνω που η ΑΕΚ είχε φέρει το μάτς στην ισορροπία στο 1-1, θα είναι μια πολύ καλή βραδιά για την ΑΕΚ. Είναι πεποίθησή μου αυτή. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή, άσε τώρα την φυσικά και αυτά, είναι πολύ καλά για να εκτεθεί την Πέμπτη. Μια ομάδα η οποία και αυτή έχει τα δικά της, αλλά ας μην ασχοληθούμε τόσο με τα θέματα της Μαρσέιγ όσο με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ θέλουν σαν τρελή αυτή τη στιγμή, αυτή την εβδομάδα, αυτή είναι την ευκαιρία να παίξουν με την Μαρσέιγ, να παίξουν 11 εναντίον 11 με την Μαρσέιγ και να επιβεβαιώσουν αυτό που είχαμε υποψιαστεί από το παιχνίδι στη Γαλλία, ότι αν δεν μεσολαβούσε αυτό το απρόοπτο, όπως και να το κάνουμε, εκτός σενάριου περιστατικό με το Στάνκοβιτς, με το πέναλτι και την αποβολή, θα μπορούσε και εκεί. Σίγουρα δεν είναι φωτοβολίδα η νίκη στο Μπράιτον. Η ΑΕΚ έχει πείσει ότι δεν είναι ότι άιντε πήγε σε ένα παιχνίδι, κοιμήθηκε ο Θεός, κέρδισε, έφυγε και αυτό ήταν όλο. Δεν μπορώ να την ερμηνεύσω έτσι την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα με πολλά χαρίσματα, ανταγωνιστικά χαρίσματα για να παίζει στην Ευρώπη, όχι μόνο για να είναι μια πρωταθλήτρια Ελλάδα. Οπότε έχω πολύ καλό feeling για αυτό το παιχνίδι την Πέμπτη στη Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, περισσότερος Αλέξης Σπυρόπουλος και αύριο, καθώς εμείς εστιάζουμε πια, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ελένη, πού βρίσκεται το Πολ? Λοιπόν, είναι σταθερά μπροστά ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Έχετε 7 με 8 λεπτά για να διαμορφώσετε το τελικό αποτέλεσμα. Όχι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Όχι, δεν θα έχουμε το τελικό. Θα το συνεχίσουμε. Παράκλησή μου να το πάρει και η επόμενη εκπομπή και να σκάσει η βόμβα στα χέρια του Ζαγόρα και του Παπαθεοδόρου. Ωραία, τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στα χέρια των Ζαγόρα Παπαθεοδόρου στις 2.30-3 ώρα εκεί, εδώ στον Λίμπερο 107,4. Αλλά θέλω να καλημερίσω το όλο τον οποίον φάγαμε χθες από την εκπομπή και ψυχρά, του ζητάμε όμως, έτσι ψυχρά και του ζητάμε δημοσίως συγγνώμη. Καλημέρα κύριε Τολή. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, χθες είχε ποδόσφαιρα, γίνονταν χαμός. Λογικό. Και δεν είχε τίποτα μπάσκετ, τι θα λέγαμε. Δεν είχε... Ναι, εκτός από την νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ δεν είχε κάτι άλλο. Και για το φωτιά. Για το φωτιά ακριβώς. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν είναι τρικαδόρικο αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά ανοίγω στα social, κοιτάζω πράγματα και ξαφνικά βλέπω από το πουθενά έχει δημιουργηθεί θέμα Χουάντσο με τον Παναθηναϊκό στα social. Δηλαδή διαβάζω μία τον θέλει η Ρεάλ, μία λέει έχει θέμα με τον προπονητή του, μία τόνα μία τάλο. Συγγνώμη, πότε προκύπτουν όλα αυτά? Έλα λέγε τώρα, ξέρεις κάτι λέγε εσύ. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Χουάντσο, δεν έχει ξεκινήσει καλά ο Βιλντόζα και μία το Χουάντσο τον βάλανε στο στόχαστο της Real, μία τον Βιλντόζα στο στόχαστο της Armani. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ποιος τα κάνει αυτά, ποιος τον έβαλε? Προέρχονται και κάποια... Ναι, έρχονται και κάποια δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Ένας Λιθουανός εκεί που πάντα μπλέκεται στα ελληνικά δρόμενα, δημοσιογράφος. Επί της ουσίας, κρατάμε την πραγματικότητα. Ο Χουάντσο δεν έχει ξεκινήσει καλά στον Παναθηναϊκό. Ναι. Επίσης, κρατάμε και το δεύτερο που είναι σημαντικό. Ο Αταμάν. Δύο φορές, μία για τον Βιλντόζα και μία για τον Χουάντσο, τα έχω σε δημοσίως. Τελευταία ήταν για τον Χουάντσο, που είπε ότι περιμένω κάποιους παίκτες να βγάλουν την ποιότητά τους που δεν έχουν βγάλει μέχρι τώρα. Κάπως έτσι, δεν το είπε? Ναι, κοιτάξτε, Βασίλη και Ελένη, ο Αταμάν μιλάει όπως μιλάει στο δίπλα του. Δηλαδή, αυτά που λέει δημόσια, αυτά λέει και στο δίπλα του. Αυτά που λέει στο δίπλα του, αυτά λέει και δημόσια, ή κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Δηλαδή, δεν μιλάει ξύλινα. Οκ. Okay.
mm-hmm. έχει ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Και αυτός ο διαφορετικός τρόπος έκφρασης δεν αλλάζει και στην Ελλάδα. Δεν του αρέσει ο Χουάντζο, γίνεται μπροστά και λέει. Δεν κρύβεται, δεν κρύβεται σε αυτό που θέλει να πει. Έτσι μπήκε στο στόχαστρό του ο Χουάντζο, μπήκε στο στόχαστρό του ο Βιλντόζα. Δεν τους κατονόμασε όμως στις δηλώσεις του. Όχι. Είπε ένας παίκτης στους Ισπανούς που ξέρετε εγώ πολύ καλά. Ναι, τους φωτογράφησε καθαρά. Ή νωρίτερα που είχε πει ότι ψάχνουμε ένα παίκτη για να μπει δίπλα στο Σλούκα στη δημιουργία. Σαν να λέει του Βιλντόζα, αδερφέ ή δεν πας. Ναι, δεν πάει, είναι και δραματίας τώρα ο Βιλντόζα. Προφανώς θέλει να κάνει σαντουιτσάκια ο κύριος Αταμανέτα. Σαντουιτσάκια ποια είναι? Να έχει το Σλούκα με τον Άν και το Βιλντόζα με τον Κράτ. Δηλαδή mm-hmm. να συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Γιατί αν θα παίξει Σλούκα Βιλντόζα, το επιθετικό ταλέντο ξεχυλίζει κάπως έτσι. Αλλά υπάρχει και η άμυνα στο παιχνίδι. Είναι δύο πλευρές στο χείπο. Δεν είναι μόνο πάνω να βάλουμε κανένα καλάθι. Να σώσουμε και κανένα πίσω. Οπότε τώρα που είπες για τον Άν, ο οποίος διακρίνεται για την καλή του άμυνα επίσης πέρα από την εκτελεστική του δυνότητα, τον περιμένει ο Παναθηναϊκός με την Άλμπα, θα μπορέσει να παίξει με την Άλμπα, λες? Αυτό το είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, το είπε ο Αταμάν, έρχεται σε λίγο ο κύριος Νάν, περνάει ιατρικές εξετάσεις, τα διαδικαστικά όλα, μπαίνει γήπεδο, σε τι κατάσταση είναι? Είναι σε καλή κατάσταση, θα πάρει κατεύθυνση για το παιχνίδι με την Άλμπα? Δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα πάρει αναβολή τον ντεμπούτο του. Δεν το βλέποντας και κάνοντας. Γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει μιλήσει με τον παίκτη, ξέρει πάνω κάτω πώς είναι, αλλά το πάνω κάτω πώς είναι μέχρι το πώς είναι, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω, Βασίλη και Ελένη, να σας πω ότι είμαι OK, μπορώ να παίξω 10 λεπτά. Άλλο τι λέω όχι και άλλο τι λέει το γήπεδο, γιατί όταν έχεις να παίξεις 5-5 ή να έχεις να κάνεις κανονική προπόνηση τόσο καιρό, είναι εύκολο να πας να μπεις κατευθείαν στην ένταση, να πας να μπεις κατευθείαν σε ένα κανονικό παιχνίδι και να πας να μπεις και σε ένα κανονικό παιχνίδι που δεν έχεις ξαναπαίξει τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, σε μια διοργάνωση ακριβώς. Δηλαδή το NBA, να θυμίσω, το NBA στην κανονική του διάρκεια είναι πάρα πολλές φορές, κάποιοι το χαρακτηρίζουν και απλά σοου με απουσία άμυνας. Η Ευρωλίγκα έχει σκληράδα, έχει ξύλο, έχει πολύ πράγμα. Είναι κάτι διαφορετικό. Μα καταρχάς το μάτι του Παναθηναϊκού με την Άλμπα είναι κάτι παραπάνω από μονόδρομος για την νίκη. Δηλαδή δεν θα πω ότι είναι χωρίς αύριο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι ένα μάτι από τα αυτονόητα που πρέπει να κερδίσει εκτός έδρας. Είναι στο 2-4 ο Παναθηναϊκός τώρα, Η Άλμπα είναι από τις χειρότερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Okay. Κέρδισε την Αρμάνη, πάλεψε με την Βαλένθια, αλλά είναι από τις ομάδες που πρέπει να κερδίσεις για να πεις ότι έχεις ουσιαστικές ελπίδες να μπει στην οχτάδα. Okay. Πες μου κάτι ακόμη. Ο Μπαλτζερόφσκι με τον Μωραΐτη σε ψήνουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Κύριος ο Μπαλτζερόφσκι ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό έκανε ένα καλό παιχνίδι χθες, αλλά δεν είναι τώρα μέτρο Απόλλωνας Πάτρας. Γι' αυτό σου λέω, αν σε ψήνουν. Με όλο το σεβασμό στον Απόλλωνα Πάτρας, χθες το παιχνίδι, τι να πω, ήταν σαν να μην έγινε παιχνίδι. Ναι, πολλά με λίγα. Ναι, ήταν σαν να μην έγινε παιχνίδι. Χαόδης, όπως είπε και ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Τρισεύος, προπονητής του Απόλλωνα Πάτων, είναι χαόδης η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Γι' αυτό σε ρωτάω αν σε ψήνουν επί της ουσίας. Το είπε και ο Αταμάν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Κοίτα, θα ανεβαίνουν τα παιδιά αυτά. Θα ανεβαίνουν. Απλά είναι το θέμα πώς θα πάει το timing. Ξέρεις, το ένα ή τα δύο παιχνίδια, τι υπομονή έχεις. Πώς θα σου έρθουν τα αποτελέσματα, mm-hmm. είναι πολύ μεγάλη σημασία. Ο Παναθηναϊκός πήρε μια πάρα πολύ βαθιά ανάσα στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Με αν δεν γράφεται ιστορία, αλλά καταλαβαίνετε τι θα είχε γίνει αν είχε χάσει και το τρίτο παιχνίδι. Και η ηρεμία εξασφάλισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι καταστροφή. Ναι, απλά η Ευρωλίγκα δεν μπορεί να περιμένει, παιδιά. Η Ευρωλίγκα δεν μένει στο τρίτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός ο σεφ. Ναι, στο ποδόσφαιρο λέω πως αλλάζουν τα συναισθήματα. Πάω και ήταν χάλια ή περίπου χάλια με την ΑΕΚ και σε 6 μέρες εβδομάδα μετά πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Το λέει ο Ολυμπιακός, θα κάνει μεταγραφή? Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την αγορά, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, και να ήθελε να κάνει μεταγραφή δεν θα έκανε μεταγραφή στην παρούσα χρονική περίοδο για να μην φανεί σαν απάντηση στον Παναθηναϊκό που πήρε. Πέρασε όμως, πέρασε. Εγώ πάντως στα social βλέπω ένα όνομα, μιας και πιάσαμε τα social, τι γράφεται εκεί. Ποιο? Ένα όνομα που έπαιξε πολύ και για τον Παναθηναϊκό. Μην νομίζετε ότι δεν είμαι μπασκετική.
Καλά, από εκεί ξεκινάμε, ότι είσαι μπασκετική. Το έχεις το όνομα, το έχεις. Να το πω, να το ρίξω. Και δεν ναι, το ρίξω. Ναι. Κάτι για Μίσιτς. Για Μίσιτς. Ο Μίσιτς είναι στην Οκλαχώμα, έχει συμβόλαιο με την Οκλαχώμα, δεν έπαιξε και τα ξημερώματα. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί να υπάρχει Μίσιτς. Τουλάχιστον δεν έχω εγώ κάτι που να προκύπτει ότι μπορεί να υπάρχει Μίσιτς. Δεν είναι αυτές. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι αν ο Μίσιτς δηλώσει ελεύθερος για την Ευρωλίγκα, θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος από τις ομάδες που θα θέλουν να το βάλουν. Εννοείται. Του κουτρούλι ο γάμος. Μα μου στέλνει ένα φίλο στο Ολυμπιακό, επειδή δεν έπαιξε καλά ο Βεζένκο στα ξημερώματα στο Houston Kings, έβαλε δύο πόντους. Ότι επιστρέφει. Μου λέει δεν φεύγει σιγά σιγά. Έτσι, έτσι. Το λέει. Ένα μήνυμα εδώ από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Τι αλλαγές περιμένουμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι στη διαδικασία να αλλάξει το Μακνής, τουλάχιστον για προσωρινά. Είναι σε επαφή. Το παιδί χτύπησε, μένει δύο μήνες έξω, Περίπου δύο μήνες έξω έπαθε ζημιά στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τεράστιο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ούτως ή άλλως έχει πρόβλημα στο 5, γιατί θα χρειάζεται και ένα τρίτο ψηλό. Όπως αναφέρουμε στο SDA έχει τον Άλστον στο στόχαστο, τον Justin Άλστον, ένα παιδί που είναι στο Ισραήλ, που ήταν παλιότερα στην Ουγγαρία, που ήταν στην Πορτογαλία για προσωρινή λύση, και έχει και ένα ακόμη παιδί από την Κύπρο, ψάχνουμε να βρούμε το όνομά του, έχει δύο περιπτώσεις για τη θέση του ψηλού και ψάχνει βεβαίως και περιφερειακό, γιατί ο Φλάτερ δεν προχωράει. Γράψαμε χθες στο SDNA το όνομα του Κένταλ Σμιθ, που παίζει στην Καϊγέρωβα στην Αλφαδία της Τουρκίας και ήταν στον Κολοσσό. Αλλά υπάρχει επίσης στη λίστα και ένας παίκτης που είναι στο NBA, ένα ακόμη παιδί από την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου που έχουν να τελειώσει τις δύο κινήσεις που θέλει, ώστε να προχωρήσει πιο δυνατό στη συνέχεια. Δηλαδή ο Φλάτεν δεν μπόρεσε το παιδί να βοηθήσει καθόλου, οπότε βλέπει την πόρτα της εξόδου και θα μπει στη θέση του ένας κανονικός παίκτης. Κανονικός παίκτης είναι και ο Φλάκεν, απλά δεν έπιασε στον ΠΑΟΚ, οπότε προχωράει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να χάνει άλλο χρόνο. Και η μεγάλη απώλεια του κυρίου Μαχνής θα καλυφθεί προσωρινά με κάποιο παιδί, θα είναι ο Άλστον, θα είναι κάποιος άλλος, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Ωραία. Να πάει πιο δυνατό στο μάτς με τον, καταρχάς με τον Απόλλωνα που έχει μπροστά του. Τολί, και επειδή είσαι κυρίως ποδοσφαιρικός, ναι, πες μου τι θα δεις σήμερα το βράδυ. Βραδιά Champions League, έχει δύο ομίλους θανάτου, Μίλαν, Paris Saint-Germain, και το άλλο βεβαίως, ξεκινάει από νωρίς η βραδιά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον Dortmund, Newcastle. Εγώ παιδιά θα δω Μίλαν, Paris Saint-Germain ένα αυτό, και θα δω Μάλαγα, Περιστέρι 2. Και θα πω στον κύριο Βέργη, που του άρεσε πάρα πολύ το ρεπορτάζ όπως και εμένα, να ψάξει να δει τι έγινε. Γιατί ήμουνα στο γήπεδο, το φωτιά, μια μέρα μετά το Κυψιά, στο Ιωνικό Σκαλαμάτα, που δεν το έδειξε τηλεόραση και δεν το έδειξε το YouTube στη Super League 2, γιατί και εκεί έγιναν διάφορα πράγματα. Οπότε υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ και από εκεί. Είχαμε ομορφιές και εκεί. Είχε αμφισβητούμενες φάσεις. Και δεν υπάρχει VAR στη Super League 2, οπότε. Γιατί και εκεί που υπάρχει, VAR βλέπουμε τα χαΐρια του. Λοιπόν, να σε καλά, Τόλι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Για την ώρα 69-31 υπέρ του Ρασβάν Λουτσέσκου στο poll της εκπομπής. Θυμίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε να ψηφίζετε Λουτσέσκου ή Γιωβάνοβιτς. Θα πάει, ξαναλέω, μέχρι και την εκπομπή των Ζαγόρα Παπαθεοδόρου, να τους δώσουμε ψωμάκι. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και σήμερα η σεμνή τελετή. SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργης ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Μαζί μας και όλοι οι εκλεκτοί συνάδελφοι που τους ακούσατε και ξεσκόνησαν την ειδησιογραφία. Στην τεχνική υποστήριξη ήταν ο Χρήστος Κιώσης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Μαριλίζα Γόρα, στη χορηγία της εκπομπής μας στο Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας συντροφεύσατε και σήμερα. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εκπομπή είναι χορηγία του Ρίτζενσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.